Την Τρίτη θα τα πούμε. Θα τα πούμε στο Μαρτελινό. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Γορίλα. Εδώ. Τι χαρακτηρισμό είναι αυτό, Ραντί, να με υποδεχτεί. Θες τώρα Παβαρότη να σε βάλω. Καλή. Λοιπόν, σήμερα αντικαθιστώ τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Ναι. Είμαι ο guest star. Η star είμαι. Είμαι έκτακτη συμμετοχή. Είσαι. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και το Χριστός Ανέστη σε όλους τους ακροατές μας. Για να τους ευχηθώ ανάσταση σε όλους τους τομείς. Πάνω απ' όλα στα οικονομικά, στα θέματα υγείας και στα αισθηματικά τους. Περισσότεροι είναι άθεοι εδώ στο Μετρόπολη. Είναι άθεοι. Εντάξει. Είναι το Γρηγόρη. Οι άλλοι είναι από την άλλη μεριά δική μου. Λοιπόν, πριν πούμε τα οτιδήποτε. Μόλις ήρθα από το. Τον Ηρακλή, από τη συνέντευξη τύπου. Πήρε λίγο χρώμα ο Ηρακλής, λίγο ζωντάνια. Πιστεύω θα πάρει αρκετή ζωντάνια. Γιατί πολύ χρειάζεται τρεις πόλους. Έχει ένα πόλο μεγάλο, ένα μικρότερο και ο μικρότερος πάει να γίνει λίγο πιο μεγάλος τώρα. Οπωσδήποτε. Ο Ηρακλής έχει ιστορία, είναι μεγάλο σωματείο. Ιστορία έχει. Πρέπει να πάει εκεί που το αρμόζει. Λοιπόν, ο Κούγιας στα 72 είναι πολύ δυναμικός, τον είδα, μίλησε κατηδίαν, έχω καλή σχέση μαζί του. Οπότε διαχρονικά έχω καλή σχέση με τον Κούγια, μου είναι πολύ ευχάριστο που θα είναι στην πόλη. Πιστεύω να βοηθήσει τον Ηρακλή. Από ό,τι είδα τον Ευγενίου. Μάλλον θέλει να αποστασιοποιηθεί. Σιγά τον βλέπω. Να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Ναι, αυτό κατάλαβα από την περιουσία ατμόσφαιρα. Καλό παιδί ο Ευγενίου. Καλός άνθρωπος και αυτός. Βλέπω όμως το Κούγια ότι θα δημιουργήσει εδώ μια ζωντάνια στην πόλη. Μακάρι. Θα πάρουν τα ραδιόφωνα, τα site, μια ζωντάνια. Ο Ηρακλής ήταν λίγο λόγω του χαμηλού προφίλ του Ευγενίου. Ναι. Είχε χαμηλό προφίλ, χαμηλό στυλ. Να σε διακόψω λιγάκι. Να πω κανένα χορηγό μετά. Ναι, να πεις το χορηγό μετά. Έρχεται ο Κούγιας με τα όποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του που του καταλογίζουν. Ο Ηρακλής ενδέχεται να πάει πιο κάτω από ό,τι είναι μόνο, με τον Κούγια. Μόνο πιο πάνω. Αν τον αφήσω πάω, θα πάει. Λοιπόν, σου δίνω το λόγο. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα πάει πιο κάτω ο Ηρακλής από ό,τι είναι. Το ότι είδα τον Παοξή Ζέβα πάντως εκεί να δίνει και βουλευτές και τα λοιπά. Είδα να ζωντανεύει λίγο. Εντάξει. Προεκλογικά κόλπα είναι αυτά. Όλοι θα εμφανιστούν τώρα, θα μας αγκαλιάζουν, θα μας φυλάνε στα βρωτά στον δρόμο. Γεια σου Σαράντο, γεια σου Ραπ και λοιπά. Τι γίνεται, τι κάνει και ο τρίτος ξάδερφος. Τότε μας θυμώνει. Πού είναι το φιλαράκι μου, ο Σιμόπουλος, πού είναι τώρα τον κράζω κιόλας από το μικρόφωνο, είναι εξαφανισμένος. Θα δουλεύει άνθρωπο. Δουλεύει, τρέχει. Ναι. Λοιπόν, για λέγε. Να πω, ναι. Αν δυσκολεύεσαι να βρεις αυτοκίνητο, είσαι γέρος 72 χρονών. Δυσκολεύεται να βρεις. Για ποιο χτυπάει η καμπάνα? Λοιπόν, η λύση είναι μία και τη βρήκα και εγώ. Instacart.gr. Το νούμερο ένα ευέλικτο leasing. Παλιά είχα την εντύπωση ότι το leasing ήταν μόνο για εταιρείες. Δηλαδή όχι, την εντύπωση είχαμε. Τελικά η σύγχρονη πραγματικότητα λέει το άλλο. Μπορούμε να νοικιάζουμε και εμείς. Και εμείς να πληρώνουμε κάθε μήνα. Δεν είμαστε επιχειρηματίες. Ναι. Μπορούμε με απλές διαδικασίες, χωρίς τράπεζες, χωρίς προκαταβολή, μπορείς να πάρεις γρήγορα το αυτοκίνητο που σου αρέσει, καινούριο ή και μεταχειρισμένο. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις το αυτοκίνητο που θέλεις. Λοιπόν, μπες τώρα στο www.instacart.gr, βρες ποιο αυτοκίνητο σου αρέσει, γουστάρεις, από το τεράστιο στόλο, μεγάλο, και κάνε το δικό σου για όσο θες. Ναι, όπως το λέω, για όσο θες. Και για ακόμα περισσότερες πληροφορίες, κρατήστε ένα στυλό. Σας δίνω 10 δευτερόλεπτα στη γυναίκα σας να βγάλει από το τσαντάκι το στυλό. Αν έχει στυλό, βγάλει το κραγιόν. Βγάλε το κραγιόν, σου δίνω 10 δευτερόλεπτα. Γράψε, κυρά μου, μην βιάζεσαι, θες αγχώνω. Μην κάνουμε καμία τράκα στον δρόμο. 211-234-7706. Αν το blip close δεν πρόλαβε, θα το βγάλει από το αμάξι, το τσαντάκι, το ψάχνει, το στυλό. Πάρε το κινητό, γράψε. Σου δίνω άλλα 5 δευτερόλεπτα. Γράψε. Περισσότερες πληροφορίες Instacart. 211-234-7706. Λοιπόν, λέγε. Λοιπόν, είδες μπάλα χθες. Τι να πω, πάμε να πάμε. Δεν είδα. Να δούμε λίγο μπάλα, είδαμε το βράδυ. Κοιτάξτε. Όλοι λένε Ίντερ, πώς λένε. Όλοι λέγανε Νάπολη, αλλά η Νάπολη εχθές. Μου θύμισε η Μίλαν την παλιά. Λοιπόν, την παλιά Μίλαν και λοιπά. Παλιά κουλτούρα Ιταλική, ντουμπλαρίσματα στα μαρκαρίσματα στο πλάι.
Είναι μεγάλο κλαμπ η Μίλαν, όπως και να το κάνουμε, δεν πρέπει να την παραγνωρίζουν και να την πετάνε. Η αλήθεια δεν είναι πάντα την αλήθεια. Έτσι. Έτσι. Πήγε να το κλέψει και το κλέψε. Και την κέρδισε και στο πρωτάθλημα 0-4. Ναι, με εφαντικό τρόπο την κέρδισε. Έχει πει τον έπιο αριστερά το μαύρο που φεύγει στην ταχύτητα. Τους, άμα ανέβεις απάνω, δύο τέτοιους άμα έχεις, στείλεις ένα, δεν χρειάζεται κάνεις pressing. Στείλεις την ομάδα στο, στο δεύτερο του γηπέδου που περιμένεις. Με την πρώτη λάθος πάσα αν είσαι συμπαγής. Ο φόρ σου και οι δύο πλαϊνοί. Και χάσανε και οι δύο ομάδες, χάσανε από ένα πέναλτι. Διάβασα. Χάνονται, γίνονται αυτά. Και ένα πέναλτι δεν έδωσε στην Νάπολη. Το είδα, ήταν πέναλτι, κακώς δεν το έδωσε. Έτσι, άμα δεν το είδα το μάτς, δεν έχω το προνόμιο. Την είδα και την άλλη. Ναι. Για να πούμε και τα ποδοσφαιρικά λίγο. Το βράδυ θα δούμε μπάγκερ και τέτοια. Θα έρθει σε πάνω πουθενά. Θα δούμε. Θα συνολογηθούμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, ένα βλάκα προπονητή τη Τσέλσι, βλάκα. Ο Λάμπαρτ, ο παλιός, η παλιά του δόξα. Η παλιά τη δόξα. Μεγάλοι παίκτε. Δεν πετυχαίνουν και σαν προπονητέ. Σπάνια τα πετύχει σαν προπονητή. Βλάκα. Από τα οκτάρια τα πολύ καλά ήταν ο Λάμπαρτ. Πεκταρά ήταν. Ναι. Οκταροδέκαρο καταπληκτικό. Έβγαινε, σούτερνε, έμπαινε, τρίπλαινε. Ωραία. Βλάκα προπονητή. 90 λεπτά, τρία στόπερ να πιάσει ένα Μπενζεμά. Έχει άστρο. Έβαλε τρία χαφ. Το κάθε τον τράβαγε δεξιά να κάνει τον εξτρέμ, τον κόβανε. Πέφτα τρει με δύο. Τα χαφ της Real, χωρίς να πολύ δυνατή, τους έκανα πλεονέκτημα. Και έχει τον Βραζιλιάνο αυτόν τον 38 στόπερ ακόμα, για να θυμηθώ. Ναι. Τον Νίκη ήταν στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν, γύρισε πάλι ο... Έλατε, Ντα Σίλβα, που διαφεύγει τώρα. Εντάξει, έχω τα δικά μου. Έχω τα δικά μου. Λοιπόν, πώς θα περάσεις. Τώρα, άμα θες να αγοράσεις μόνο αυτοκίνητο, δεν θες να κάνεις το, όπως το λένε, το άλλο, το κομμάτι. Γιατί το έχει ευκολοπαράδοτο. Δηλαδή το λες σήμερα και σε πέντε μέρες σου έρχεται. Μεγάλη υπόθεση. Όχι ένα μήνα, ένα χρόνο μετά και οχτώ μήνες μετά. Γι' αυτό πάλι όλοι σε μεταγυρισμένα. Στο Ανεσκιάδη Παλοδήμο λοιπόν θα βρεις αυτοκίνητα έτοιμο παράδοτα. Hyundai Skoda Kia. Δεν χαλάνε ποτέ. Σπάνια χαλάνε. Αν τα οδηγάς όπως εγώ με μαεστρία και με προσεκτικότητα. Έτοιμο παράδοτα το επαναλαμβάνω τρεις φορές γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σε τιμές που δεν υπάρχουν. Βρίσκεις μια τεράστια γκάμα από αυτοκίνητα για να κάνεις test drive, έκανα εγώ, γιατί είμαι γρήγορος. Ναι. Με όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται βέβαια λόγω του COVID, που ο COVID μας άφησε. Εσκιάδης Παλοδήμος, πού το βρίσκεις? Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, λίγο μετά το πρώτο κταίο, ή στο τηλέφωνο 231-0596 στο τετράγωνο. Εσύ διαφημίζει. Μα ακούει το κορδελιό και δεν ξέρω μαθηματικά. Ναι. Θα πω δύο λοιπόν. Φορές το 596. Λοιπόν. Δηλαδή 231-0596-596 και βρίσκει στο αμάξι το αυτοκίνητο που ονειρεύεσαι στην καλύτερη. Κατά κόρον διαφημίζει αυτοκίνητα, αλλά σαν να σε βλέπω εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια να είσαι στο Κόρντομπα. Αυτό θα το βάλουνε μαζί σου, ρε. Θα αποτελέσει κτέρισμα, έτσι λέγανε οι αρχαίοι. Τα αγαπημένα αντικείμενα τα βάζανε δίπλα στους νεκρούς όταν πεθαίνανε. Ναι. Έτσι μου φαίνεται με το Κόρντοβα. Κάποια γαρθούμπα να σε βάλουν. Τι να σε βάλουνε. Λοιπόν. Πραγματικά έχεις αγαπημένα αντικείμενα. Αγαπημένα αντικείμενα. Ναι, δηλαδή αν θα πεθάνεις σε κανένα χρόνο δυο. Με τελείωσε ο άνθρωπος. Το 9-10 της ζωής περάσει. Λοιπόν, μια μπάλα θέλω και μια φανέλα της Δόξας Εξαπλατάνου να μου βάλουν. Της Δόξας Εξαπλατάνου. Πού να την από εκεί πρωτόπαιξα. Εντάξει, υπάρχουν. Εκεί που πρωτόπαιξα ποδόσφα. Θέλω το νούμερο ένα της Δόξας Εξαπλατάνου και μια μπάλα. Και μια μπάλα. Ναι, στο χωριό μου. Και να με πάνε στο χωριό μου. Εκεί θα με πάνε. Εκεί θα λιώσεις. Εκεί είναι όλοι οι φίλοι μου. Είναι όλοι οι φίλοι μου δίπλα στους φίλους μου. Τι ωραία συζήτηση πιάσαμε. Τι ωραία συζήτηση. Θα με κάψουν. Λοιπόν, διαφημίζεις. Νιώθει μου και γέρασα Κόρδομπα, 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 μακρινή και μόνη, λέει ένα τραγούδι. Ούτε ο γύπτος το κλέβει. Λοιπόν, ούτε ο γύπτος το κλέβει. Και εγώ δεν πήγα στην ομάδα σου στο Καφατζόγλιο σήμερα. Λοιπόν, πιστεύω μια ισοπαλία, δεν ξέρω, είναι δύσκολα. Είμαι λίγο σε αγωνία, μπορώ να πω. Εγώ τον είδα τον Ευγενίου στο πάρκινγκ του. Ένα χ, αν μπορέσουμε και πάρουμε. Δεν είσαι πολύ δυναμικό, του λέω. Πολύτιμο. Ουγγαρσία δεν χαρίζει κάστρα. Λέω, μη είσαι και εσύ στην πόλη τώρα. Τίμιο σωματείο μακεδονικό, του λέω. Γελούσε. Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται αυτά. Βλέπει ο Πάουκ 3-3 στο 94 μα έφερε και σήμερα. Καλό πάπια. Λοιπόν, και εχθέ σοφαρίστηκε ο Πάουκ στο 93 πάλι, νομίζω. Σε 3-3. Από τον Διαγόρα. Τι ωραία. Από τον Διαγόρα. Ωραία πράγματα.
Αυτές οι β' ομάδες είναι, δηλαδή. Και μια ναι. και πιάσαμε την β' εθνική, ναι. τι θα γίνει με την πολιτεία, με αυτόν τον Ευγενίου. Υποσχέθηκαν κάποια ο χρήματα. Ευγενίου, Ευγενίου, λέω, συγγνώμη, τον Αυγενάκη, είδες. Όσο παδός του Μακεδονικού, μίλασε τώρα. Όχι, ως τιμητής και αλληλέγγυα προσκύμενος όλες τις ομάδες της Β' Εθνικής. Δεν είναι δυνατόν να, ναι, να υποσχεθείς, ναι. βγάλει πέσα να πούμε και δώσει φράγκα. Ναι. Δεν μπορεί να υποσχεθείς, ξέρω εγώ, πόσα εκατομμύρια και να λες σας δίνω τώρα ένα ναι. στίχουλα. Ναι. Για όνομα του Θεού, κάναν τους προγραμματισμούς. Πληρώσανε ποδοσφαιριστές. Ο Μακεδονικός πήρε και δύο ονόματα. Τώρα θες να μ' ανοίξει ένα οικονοματικό λοιπόν, το Μακεδονικό, τώρα το Μακεδονικό. Εντάξει, κλείνουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι. Λοιπόν, εντάξει. Θα μας ρίξει την ακροματικότητα τώρα. Ποια ακροματικότητα με τον Τόμ και τον. Πώς το λένε τον άλλον. Τι παλέμαχοι ζουν ζουν εκεί, πώς είναι. Ο Λισγάρας και ο ήρθε και. Για τους παλεμάχους, πας και πίνεις καφέ εκεί. Εντάξει. Το Γαλάνι. Το Γαλάνι το διαφημίζουμε και εκεί ήμουν και σε έναν άλλον τώρα. Ποιος ήταν. Παλέμαχος. Παλέμαχο. Ναι. Ήμουν στο Μπιστρό, σε ένα καφέ στη Νεάπολη. Θα πάμε μαζί, σε περιμένουν. Νεάπολη, εμένα. Νεάπολη, ναι, στην Αυστραλία. Ναι. Το έχει ο φίλος μου ο Στάθης, το διαφημίζουμε κιόλας τώρα. Μπορεί ο Ανδρώνης να πει τι γίνεται, ρε. Εσένα διαφημίζεται. Όχι, αλλά εντάξει. Εσύ. Λοιπόν, καφέ Μπιστρό στην Νεάπολη, στην Αυστραλία. Κάναμε και μαύρη διαφήμιση. Λοιπόν, για λέγε, ο Ηρακλής πιστεύω ότι χειρότερα δεν θα πάει, καλύτερα θα πάει. Με τα όποια μειονεκτήματά του, ο Κούγιας δεν πάει να είναι Κούγιος. Εντάξει, να πω κάτι, επειδή τον γνώρισα τον άνδρα, ήπια με 3-4 φορές καφέ. Ναι, τον άνδρα τον γνώρισα. Τον Αλέξη, ναι. Έχουμε καλές σχέσεις. Είχατε καλές σχέσεις. Ναι, βεβαίως. Ήπια με 2-3 φορές καφέ. Εσύ τι δουλειά έχεις. Είσαι πράκτορας στα πόλη. Πράκτορας. Ο άλλος είναι μορφωμένος άνθρωπος. Λοιπόν, τον μετέφεραμε κανένα δύο φορές με το πέμπτο κτέλνα. Κατάλαβες γι' αυτό. Τον πήγαμε στην Έδεσα. Και... Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι πράγματι έξυπνος. Τι έξυπνος είναι, ρε. Είναι... Για όλου κάλτσα είναι. Ναι. Τι έξυπνος είναι. Ήτανε... Γάτος και ως το λόγο. Ήταν στη Σάμο και την άλλη μέρα τον βλέπω εκεί στο κηλικείο του δικαστικού Μεγάρου και του λέω χθες ήμουν στη Σάμο. Κάτσε λέει να πιούμε ένα καφέ και σήμερα είσαι εδώ. Λέει είμαι. Πώς θα προλαβαίνεις. Αλλά θέλει να έχει ομάδα. Θέλει την προβολή. Τη θέλει. Γιατί. Με στο ποδόσφαιρο. Μπάλα είπε. Του αρέσει. Σας πειράζει σας. Καθόλου, καθόλου δεν με πειράζει. Είναι ο πιο ωραίος άντρας από σένα κουφάλα. Ζηλεύεις. Ναι ζηλεύω. Πώς να μην ζηλέψω. Ναι. Λοιπόν. Δεν τον ζηλεύω καθόλου. Θέλει ο άνθρωπος να έχει ομάδα. Να ασχολείται και καλά κάνει. Έχει ικανότητα. Έχει ικανότητα. Έχει ικανότητα. Να διοικήσει. Ίσως είναι... Καταρχήν έχει λόγο τρομερό. Κάθεσε και τον ακούς. Εγώ κάθεσα να πούμε. Σε μαγεύει ο λόγος του. Απίστευτος. Εντάξει είναι ο Αλέξης. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο Αλέξης. Και ο Ηρακλής, ωραία. Τώρα βγάλανε οι οργανωμένοι. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Εντάξει, οι οργανωμένοι θέλω πάντα να είναι αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τους οργανωμένους τώρα. Να είναι φίλοι με τους προέδρους. Και yes men και τα λοιπά. Καλύτερα να έχεις τον οργανωμένο όχι απέναντί σου. Επικριτικό. Και να είσαι, ξέρω εγώ, πώς το λένε, να μην σε βλέπει και με καλό μάτι, να πούμε, και να σε υποψιάζει καλύτερα, έτσι, παρά να είναι yes man, πρόεδρε. Αυτή, ξέρεις γιατί το λέω, δεν τα έκανα με κανένα οργανωμένο κίνημα. Πάλι πλακωθήκανε, χθες πάλι νεκρόθακαμε το βράδυ. Δεν μάθες τι έγινε, να πούμε. Δεν έμαθα λεπτομέρειες, αλλά... Από οργανωμένους γίνονται όλα αυτά, να ξέρεις. Θα πάψει τέλος πάντων αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Να κάνω μια κακή πρόβλεψη. Χάθηκαν ζωές. Να κάνω μια κακή πρόβλεψη. Κι άλλο νεκρό θα έχουμε. Αχ, χτυπάω ξύλο. Πηγαίναμε, πανηγυρίζαμε γκολ του Άρη και του Πάου και ήμασταν δίπλα-δίπλα. Τι άστα, ρε παιδί μου. Ο αθλητισμός πρέπει να ενώσει, ρε. Να ενώσει ο αθλητισμός. Τι είναι αυτά, να. Τι είναι αυτά. Ο άλλο τώρα. Το ότι εχθές δεν είχαμε στο αιματηρό επεισόδιο γιατί ήταν και σκληροτράγγυλοι αυτοί. Είναι θαύμα. Δηλαδή είναι. Στο τσάκ δεν είχαμε άλλο νεκρό. Βέβαια αυτοί τώρα που πλαγωθήκανε είναι πολύ οργανωμένοι. Ο άλλος ο Βουκάρας, ο Άλκης, τζάμπα πήγε. Αυτοί εδώ είναι σκληροπυρηνικοί. Βρέθηκαν λοιπόν σκληροπυρηνικοί εναντίον κάποιου άλλου σκληροπυρηνικού και έγινε εκεί το έλα να δεις. Ότι δεν είχαμε νεκρό είναι θαύμα. Τα προεκλογικά και θέλετε εσείς μετά στο τελικό κυπέλου να πάτε εσείς να έχετε κανένα νεκρό. Και να έχει ο Μητσοτάκης πελάτες. Δεν είχε με τα τρένα. Πόσοι νεκροί είχαμε ρε, μαζί με τους μετανάστες. Δεν ξέρουμε πώς ήταν. Δεν ξέρω, για 57 λέγανε στο. Άβαλα άλλου σύγκρουση. Που δεν του έψασε κανένα. 80 πες. Δεν ξέρω, 57 επίσης. Δηλαδή δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης για 80 με τα τρένα και θα πέσει για 2 χούλιγκαρς ή για 5 για 10. Οπότε θα πάτε μόνοι σας
στο Βόλο με προσκλησούλες, παιδάκια εκεί, τσαλαλαλα. Εντάξει. Και θα δούμε το τελικό κυπέλλου μεσοβδόμαδα από ό,τι ακούγεται. Μεσοβδόμαδα από ό,τι ακούγεται. Τετάρτη, οι ομάδες από ό,τι ακούμε απ' έξω πάλι θα τακτοποιηθούν Τετάρτη χωρίς κόσμο. Και αυτό θα γίνεται συνέχεια. Για την ΕΠΟ είναι αγκαρία. Αμά να τελειώσει, να φύγει από πάνω μου αυτός ο Μπελάς. Αυτό γίνεται και ίσως οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Άδικα. Φοβούνται σύραξη μεγάλη, οπότε να γίνει ή έστω και κλεισμένο των θυρών, τι να πω. Ή μόνο σχολεία. Ή να πάνε μόνο σχολεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να αποφευχθεί η βία, γιατί αν πάνε, όχι φιλάθλοι, δεν θα του ονομάσω φιλάθλους, οπαδοί και από εδώ και από εκεί, αυτό που λες, μήπως θρυνήσουμε και θύματα δυστυχώς. Ενώ δεν αλλού... το νοιάζει να θρυνεί θύματα. Τις εκλογές δεν θέλει να κάνει. Λοιπόν, τα θύματα δεν το νοιάζει. Ναι. Ενώ αλλού είναι μια γιορτή, αλλά και εκεί έχει εξελιχθεί. Τελικοί έχουν εξελιχθεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, και... άμα θες να διαγράψεις από το εκεί. Ναι. Το πετάξει. Ναι. Πάλι. Τον Κωνσταντινίδη, πού. Θα πάω τον Κωνσταντινίδη. Τον Κωνσταντινίδη. Του αδελφού Κωνσταντινίδη. Με 150 ευρώ παίρνει και μηχανή. Δεν ξέρω. Γιατί εκεί. Ναι. Ναι, τόσο. Νομίζω πει. Παίρνει και κινητήρα. Ναι, ναι παίρνει και κινητήρα. Ναι. Παίρνει και κινητήρα. Μπορείτε να διαγράψετε οριστικά και χωρίς κόμμα το παλιό σου αυτοκίνητο. Κάνει ένα τηλέφωνο στο 18133. Κρατάς την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σου. Κλαις, λυπάσαι και εγκαταλείπεις. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη θα κάνουν τα υπόλοιπα για εσάς γρήγορα, αξιόπιστα, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Για οριστική διαγραφή του παλιού αυτοκινήτου, αδελφοί Κωνσταντινίδη, Κωνσταντινίδη, ναι. Κωνστά που λέγω εγώ. Κωνστά και τονί. Είναι Κωνσταντινοπολίτικο επιδετό ναι. Ποντιακό. Γρήγορα, εύκολα, με ένα τηλεφώνημα, επαναλαμβάνω, στο 18133 ή στο axa.gr. Έχω την εντύπωση και με 150 ευρώ μόνο πω ότι παίρνεις, το λέω με επιφύλαξη, παίρνεις κινητήρα, οποιοδήποτε κινητήρα θέλεις. Δεν ξέρω, έτσι. 150 ή 250, βρεις κινητήρα με τόσα χρήματα, ναι. Είναι ναι. Καλό να το κάνεις αυτό, δεν ξέρω, θα πάω να μάθω εγώ. Θα μάθω κι εγώ γιατί ενδιαφέρομαι. Ενδιαφέρομαι. Τι ενδιαφέρεσαι. Ενδιαφέρομαι για αυτοκίνητο. Για θες αυτοκίνητο. Να αγοράσεις, να το πετάξεις στο πλευρίο στα σκουπίδια. 20 ετών αυτοκίνητο είναι γεμάτα. Λοιπόν, με τον Κούγια θα γίνει προβλήματα. Πολύ σκηνικό. Ήδη μου έκανε παράπονα για παραπληροφόρηση περί μετοχών. Το βράδυ λέει αργά πολλά site γράψαν ψέματα για 50-30-20. 34-33-33 θα είναι οι μετοχές. Ένα πόντο παραπάνω θα έχει ο Ευγενίου. Άρα και αν έχει άλλοι δύο ανσυμπράξουν τον έχουν πετάξει. Εντάξει, ρε, τον έχουν πετάξει. 34-33-33. Ποιος θα κάνει κουμάντο εδώ, αυτό είναι. Σιγά σιγά θα τους αφομοιώσει ο Κούγιας, πιστεύω. Και θα έχει προβλήματα ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να κάνει εύκολα μεταγραφές. Μπορεί να μην έχει αδειοδότηση. Να έχει πάνω από 23 χρονών. Να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές. Μην προδικάζουμε και αποθαρρύνουμε τους φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι είδαν τώρα μια σπίθα. Θα έχει τζάμπα μέχρι το τέλος της σεζόν, λέει, οι φίλαθλοι να μπαίνουν. Όχι ότι τώρα πληρώνουν, αλλά μπορεί να δουν και άλλη τζάμπα. Και γιατί να μην πληρώνουν, να μην πληρώνουν τα παιδιά μέχρι 14 ετών, το καταλαβαίνω. Έχουν τώρα φτάσει στην κοινωνία. Φτιάξτε την κοινωνία. Φτιάξτε μέσα στην κοινωνία. Έχουν τζάμπα, λέει, το καφτατζόγλιο. Να πηγαίνουν μέχρι το τέλος της σεζόν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Τώρα να πούμε λίγο. Όποιος θέλει να ρωτήσει, εδώ είμαστε εμείς. Τώρα. Ναι. Έκανε ωραία ερώτηση ο Πάγκος. Μαχητική. Τι είπε ο Γιάννης. Τις ωραιότερες ερωτήσεις τι έκανε ο Πάγκος και ο Κόκκινος. Του πήραν τον Κόκκινο. Είναι Ηρακλήδης αυτή. Κάνανε δύο τρομερές και τους επιβράβευσε ο Κούγιας. Λέει ποιο Κούγια θα δω, κύριε Κούγια, του λέει ο Πάγκος. Έκανε ένα τέταρτο να συντάξει την ερώτηση. Λέω γρήγορα, λέω με ταχύτητα να πούμε. Ποιο Κούγια θα δούμε. Ένα μαχητικό, ένα αυτό. Εσείς λέτε τι ομάδα είστε και είστε εναντίον του Ηρακλή. Είχατε πει και τα λοιπά. Ο Ποντρίγλια γίναν τέτοιες ερωτήσεις. Και μας είπε μια ιστορία Γούγιας. Ως παράγοντας του Ηρακλή. Έδωσε Αχαστούκη τον Παύλο Παρτινογιάννη και μετά πέσα και τον σπάσα στο ξύλο. Είπα να θυναίει εκεί. Και να του πει του Πάγκου ότι όποια ομάδα είμαι, σε αυτή θα είμαι πολύ μαχητικός. Τον είδα εγώ σε καλή φυσική κατάσταση. Τα μετράω αυτά όλα. Κιλά καλά. Έτσι αγκαλιαστήκαμε πριν από γυμνασμένο. Κάνω προπόνηση μου λέει, κάνω. Το ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας γιατί πέρασε μια γερή περιπέτεια ο Κούγιας. Να είναι γερός όλοι. Να είστε γεροί, να είμαστε. Να πάμε μέχρι πολλά χρόνια και να φύγουμε όρθιοι σαν το Φωτιάτη. Άλλο και στα 52.
Όχι στα 52, όχι στα 52. Στα 72. Εμένα, μια και το έφερε η κουβέντα, ο γιατρός πήγα προχθές του καρδιολόγου, μου λέει την επόμενη φορά που θα έρθεις, θα έρθεις κατά 15 κιλά πιο ελαφρύς, όχι 5, 15. Ο λόγος. Ο λόγος ότι εντάξει, πρέπει να χάσω να πάω στα 95. Λοιπόν, μετά την εκπομπή, έχεις παπούτσι σπάιξ, 10 χιλιόμετρα θα κάνω. Σιγά σιγά. Περπατάω, εντάξει. Περπάτημα μόνο. Όχι, περπατάω, εντάξει. Για λέγε μου τώρα. Στην παραλία. Θα σε πω κύριε Σαράντα, σε γνωρίζω στον δρόμο. Είναι να βγω μια φωτογραφία μαζί σας. Σ' αρέσει για να τα κουφαλάει. Όχι. Έχουμε μισό λεπτό για πες, λέγε. Λοιπόν, για να πούμε μια και αναφέραμε για Βόλο και λοιπά. Ο Άρης Παναπαδός ένα παιχνίδι. Κατηγόρησε τον Μπέο. Σε ευθεία είπε πολλά να πούμε του Μπέου. Δεν ξέρω αν τα παίξαν όλα, αλλά... Κοίταξε, γιατί κάποτε όταν έβγαινε στον Κυριάκο ο Μπέος μιλούσε πολύ υποτιμητικά για τον Κούγια. Ναι. Έλα ρε Αλέκο και Αλέκο και λοιπά. Ναι. Μιλούσε πολύ υποτιμητικά. Μάλιστα. Και τον έλεγε Αλέξη παρακαλώ και όχι Αλέκο. Ωραία, λοιπόν, Αλέξιος είναι. Τέλος πάντων, να είναι γερός ο άνθρωπος, να προχωρήσει και τον Ηρακλή. Ο καλύτερος νομικός στην Ελλάδα λοιπόν, αυτή. Λοιπόν, ο Λικουρέζος καμπατζάρισε τα 90. 90 ο Λικουρέζος. Κούγιας έχει δρόμο ακόμα. Λοιπόν, τι άλλημα. Πάμε να συνεννοηθούμε πώς θα περάσουμε τις επόμενες δύο μέρες που θα πάμε, που θα πιούμε 15 κιλά λιγότερα. Το βράδυ δεν πρέπει να τρως τίποτα. Τίποτα. Ναι. Αλλιώς θα πετάνεις, είπε. Έχω πρόβλημα. Τώρα που μας ακούνε οι ακροατές, νομίζουν ότι είμαι κανένα τέρας. Όχι, δεν είμαι. Είμαι 110 κιλά. Πώς είσαι? 110. Γιατί με τους αριθμούς δεν τα πάτε καλά? Όταν έχεις να κάνει με χρόνια, βάρος και ύψος. Ρέσει. Πάμε σε διάλειμμα. Μνημονεύσουμε και δύο σημαντικούς ανθρώπους του τραγουδιού. Σαν προχθές έφυγε για την γειτονιά των Αγγέλων ο μεγάλος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, 17 Απριλίου του 2012. Μάλιστα. Κατακόκκινος. Και στα πολιτικά αισθήματα και στα φύλαθλα. Ολυμπιακός και κουκουέ. Εντάξει, δικαίωμά του. Τι εντάξει, λοιπόν, δικαίωμά του, λες, αν είσαι ελευθερός. Όχι, όχι, εντάξει, καθόλου. Δηλαδή, εντάξει, 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 τα έλεγες, το ίδιο. Έτσι όπως το λες, εντάξει, δικαίωμά του, δηλαδή σαν ένα λεπρός, ήταν λάθος τοποθετήθηκα. Ήταν λάθος η τοποθέτησή μου. Ναι, λοιπόν, ο μεγάλος, ο Μιτσάρας, ο Μίτσος, που ήμουν και φαν του, ο Μίτσος, ο Μητροπάνος. Κλάμα, πολύ είχε. Λοιπόν, κλάμα, αλλά πολύ ωραίος. Επίσης, την ίδια μέρα, 17 Απριλίου του 2011, ένα χρόνο πιο μπροστά, έφυγε ο τραγουδοποιός. Και ξέρεις ποιον λέμε τραγουδοποιό? Ποιο λέει τραγουδοποιό? Αυτός ο οποίος γράφει τη μουσική, τους στίχους και ερμηνεύει κιόλας. Τέτοιος ήταν ο Νίκος ο Παπάζουγλου. Τον ήξερα προσωπικό. Λοιπόν, πότε Βούδας, πότε Κούδας, σε στίχους Μανώλη Ρασούλη. Και αυτό το γνώρισε. Λοιπόν, δύο άνθρωποι του ποδοσφαίρου γίνανε τραγούδι. Ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος ο Κούδας, και είναι προς τιμήν του, και ένα φίλο σου πολύ. Και τον είχε και σαν πρότυπο και ήσουνα. Και ο. Ήταν ο Νίκος, δεν είχα πρότυπα. Και ο. Τα πολιτικά, ναι. Τα πολιτικά και ο. Όχι. Και ο. Ο Αλέφαντος. Γεια σου, ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Τα παιδιά της Πάτρας. Δεκαετία 80 ήταν. Αυτοί οι δύο. Δεκαετία 80 ήταν τέτοια. Ναι, αυτοί οι δύο τραγουδήθηκαν. Ήταν πολύ δημοφιλείς. Τώρα ο Γιάννης, αν βρει κανένα από αυτά τα δύο τραγούδια, ας μας το βάλει για να τιμήσουμε τον Παπάζογλου, τον Κούδα, τον. Εντάξει, ο Κούδας είναι ζωή, ζωή να έχει ο άνθρωπος. Ένας υπέροχος άνθρωπος είναι. Ήταν και καλός αθλητής. Να μας βάλει ένα από αυτά τα τραγούδια. Ο Γιώργος ο Κούδας. Αθληταρά ήταν. Αυτό λέω. Ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι στη λέξη αθλητής. Μπορεί να παίξει ο Κούδας. Δεν νομίζω. Παικταράς. Παικταράς. Αθλητή θα πεις ήταν... κάποιο που κάνει pressing. Λοιπόν. Κυλεύει την μπάλα και. Παικταράς και παρότι. Άλλο, άλλο σκεφτούσε. Και... Ήταν άλλο. Ναι. Και παρότι είχα σωματιακές προτιμήσεις αλλού, πήγαινα, έβλεπα τον Πάουκ για να δω τον Κούδα. Και έβλεπα και τον Ηρακλή για να δω τον Χατζηπαναγή. Πήγαινα. Διψασμένος για ποδόσφαιρο από το χωριό μου. Εκτός από τον Άρη πήγαινα και έβλεπα. Για να δω τον Χατζηπαναγή και να δω τον Κούδα. Πήγα να έβλεπα Πάουκ και Ηρακλή. Μάλιστα. Και για να κλείσω. Είπε Χατζηπαναγή. Ναι. Τον κάλεσε το Χατζηπαναγή στην εκδήλωση σήμερα και δεν παρέστη ο Χατζηπαναγή. Αδικημένο. Ίσως ο πιο αδικημένο ποδοσφαιριστή που πέρασε. Πάντω η ανακοίνωση που βγάλανε η σειρά από την Ελλάδα. Ναι. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Λέει, αν μα ρωτούσε κάποιο τρίτο πριν δύο εβδομάδε. Ή περισσότερα θα μπορούσε να συμβεί στην ομάδα σας, ίσως να απαντούσαμε ότι πλέον τα ζήσαμε όλα και φοβόμαστε μόνο να μην πέσει ο λαός στο κεφάλι μας.
Τελικά, κατά τα φαινόμενα, ο Γολγοθάς του συλλόγου και των οπαδών του δεν φαίνεται να τελειώνει άμεσα. Φροντίζουν για αυτόν τον ατελείωτο Γολγοθά όλοι οι μαόρισοι ασχολούνται παραγωγικά με τον Ηρακλή. Άρα δεν του αρέσει η Γουγέ. Έτσι, μέσω πλήν σαφώ αυτό εκφράζουν, λέει, αλλά λοιπόν, είναι, λέει, λοιπόν, είναι άδικο αυτό. Κάτσε, ρε, είναι άδικο, ναι. Θα το πούμε τι γράψαν. Ναι, να το πει. Α, θα πούμε μετά, είναι άδικο, δεν είναι. Έτσι. Άλλοι λέμε την ανυπαρξία του, άλλοι με την αδιαφορία του, άλλοι με την δολιότητά του και άλλοι με την αφέλεια. Ο πρόεδρο του ΓΣ μαζί με το Συμβούλιο, οι παράγοντε του βάζει εισαγωγικά του Ηρακλή. Που κατοικοεδρεύουν στη Μίκρα οι γνωστοί αυλοκόλακες κάθε Προέδρου, που σαν άλλες κατσαρίδες επιβιώνουν κάθε καταστροφή του συλλόγου. Όλοι αυτοί συνέδραμαν στο να έρθει η σημερινή μέρα και να οφείλει ο κόσμος Ηρακλή να δεχτεί κάτι ξένο, κάτι προσβλητικό. Α, το πάνε πολύ. Το πάνε πολύ. Κάτι που πλήττει επανόρθωτα την αξιοπρέπειά μας, λένε αυτοί οι άνθρωποι. Δύο χρόνια κανείς δεν ενδιαφέρει και να βρει μια λύση για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Κάποιοι ίσως και να μην το ήθελαν, γιατί θα έκαναν το μισθό τους. Κάποιοι δεν λέει ποιοι, το κάποιοι παιδιά δεν με βοηθάτε. Το κάποιοι δεν με βοηθάτε. Το ακούω και από συναδέλφους, παραγωγούς, δημοσιογράφους, η λέξη yeah. Κάποιοι με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει όταν γράφετε τη λέξη κάποιοι. Πείτε και να τους διαβάσουμε. Συγκεκριμένα. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι. Σκύστε τους, εμείς εδώ είμαστε. Τουλάχιστον σε μια εκπομπή η οποία τα δεν κολώνει να πει. Βολεύονται κάποιοι με τον οικοκύριο Ευγενίου και τα δολάρια του Τόμ. Άρα είναι βόλεμα, λέει εδώ. Η φύση όμως συγχαίρεται το κενό και καθώς εκεί που τους παίρνεις φυτρώνουν τσουκνίδες. Φροντίζω αυτό το Γολγοθά το ατελείωτο και αυτοί που αποτελούν το ποδοσφαιρικό σύστημα της χώρας. Ας την πάρουν αυτή την ομάδα που λένε. Τάσο να διαβάσουμε. Ναι. Τυχαία άλλωστε ο Μάρα δικαιώθηκε μετά από 13 χρόνια ενώ έχασε 7 φορές την ίδια δίκη. Τυχαία όλα τα μου ασχολήθηκαν και πάλι με τον σύλλογό μας, ο οποίος για αυτούς ξαφνικά έγινε και πάλι μεγάλος. Ενώ με χθες ήταν τρίγλια. Σας έχουν δίκιο. Εδώ έχουν δίκιο. Σήμερα, εγώ θα πάρω από το δικό μας το κανάλι. Ναι. Μετρόπολης. Έχει να ακουστεί για Ηρακλή 10 μέρες, 15. Και ξαφνικά όλοι αυτοί ακούει Ηρακλή. Σε αυτό έχουν δίκιο. Έτσι. Οι παράγοντες του Ηρακλή, το ποδοσφαιρικό σύστημα ολόκληρο μας το δείχνουν με όλα τα μέσα που δεν έχουν διαθέσιμα. Θέλουν και πρέπει να τελειώσουμε το οπαδικό κίνημα του συλλόγου. Α, θέλουν και πρέπει να τελειώσουμε το οπαδικό κίνημα του συλλόγου. Λένε ότι. Δεν κουστάλλουν το οπαδικό κίνημα. Ναι, το ποδηλίκι δεν κάνει καλό σε μια ομάδα. Είπαμε, να είστε φύλαγλοι. Δύο λεπτά. Αυτό είναι το επίδικο της σημερινής μέρας και όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός ή απλά θέλει να δει. Εμείς από τη μεριά μας θα σεβαστούμε τους θεσμούς του συλλόγου και τις αποφάσεις τους αρχή αυτές να υπάρξουν, λέει εδώ. Γι' αυτό καλούμε τον ερασιτέχνη, έστω και τώρα, να αναλάβει το ιστορικό του ρόλο. Θα συγκαλέσει άμεσα γενική συνέλευση των μελών. Ναι. Προτείνει. Να ενημερώσει για τις εξελίξεις και εκεί να δούμε αν όντως στηρίθηκαν όσα είσαν συμφωνηθεί με τον Ευγενίου σε περίπτωση πώλησης της ΠΑΕ και όχι να προβεί άμεσα στην ανάκριση της χρήσης σήματος, ονόματος και εγκαταστάσεων. Ωστότε, εμείς, σαν σύνδεσμο του Ηρακλή, δεν αναγνωρίζουμε κανένα ποδοσφαιρικό τμήμα ως ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου. Ο πνιγμένος όντως από τα μαλλιά του πιάνεται, αλλά απλά έχουμε το νου μας, μη μας βγουν περούκα. Λέγεται ο Θεοδωρίδη. Λοιπόν. Ο Θεοδωρίδης, μια και έκανε μία, ήταν ένας πολύ μεγάλος παράγοντας και τον Ηρακλή τον είχε τρίτο τέταρτο και τώρα παίζει στην Β' Εθνική. Από εκεί και πέρα αυτοί που τόσο πικρόχουλα κάνουν κριτική κατά του Κούγια και οποιοδήποτε Κούγια, ας υποδείξουν κάποιους που να πάρουν την ομάδα. Θα δώσει λύση δηλαδή. Ναι. Δεν υπάρχει. Δώστε λύση. Ναι. Αφού δεν υπάρχει ξέρουν λύση. Ξέρουν ίδιοι ότι δεν υπάρχει λύση. Αφού δεν υπάρχει λύση από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία άνθρωπος να στείλει στον Ηρακλή. Όπως έστειλε στη Λάρισα της Πακοδήμου. Μπακογιάννη, πώς τη λένε. Του κουμπάρο τη στο διάλογο είναι ο άνθρωπος. Δεν τον δίνουν τον Ηρακλή η πολιτεία. Που αν ήταν στην πολιτεία έξυπνοι οι νεοδημοκράτες. Θα κάνω μια κουβέντα τώρα. Δύο λεπτά. Δύο δευτερόλεπτα. Άμα θέλανε οι νεοδημοκράτες να χτυπήσουν το Σαββίδι. Γιατί δεν το γουστάρουν. Την ανατολική του προέλευση δεν την γουστάρουν. Να είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να πούμε. Πάστε να είναι ένα κολοσσό στον Ηρακλή. Δεν θα έρχονταν ο Κούγιας με τον Ευγενίου. Να παίρνει την ομάδα, να τον βοηθάγανε να κάνει την πολίτευση. Δεν το κάνανε. Καταλαβες. Δεν έχει ο Ηρακλής στην πόλη αυτή να του στείλουν, ξέρω εγώ. Ο Καράγουλου ήταν. Ο Καράγουλου ήταν. Ο Καράγουλου, ο Δήμαρχος. Ήταν αναγκασμένος να πάει γιατί επίτηδες ο Κούγιας Ξύμιος. Σαν θεσμός. Πήγε στα γραφεία του Δήμου. Καλά έκανε. Δεν μπορούσε να μην πάει ο Δήμαρχος θεσμικά. Λοιπόν, πετάξαν και ένα κασκόλ του Ηρακλή. Όμως αυτοί που ακούν αυτή τη δρυμητάτη κριτική, ας υποδείξουν ή ας αναλάβουν αυτή τον Ηρακλή. Ναι.
ας υποδείξουν κάποιο. Έφυγαν και οι γιάπες, αυτοί που είχαν τη βιομηχανία του Χαλβά, οι Χαϊτογλου. Έχουν αποστασιοποιηθεί, φύγανε, δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα. Συγχωρέθηκαν κανένα δυο δυνατοί πρόεδροι, ο Ατματζίδης κλπ. Πάντως φαίνεται. Τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται. Εσύ, γνωμικά από τον Ευγενή, το συμπαθώ εγώ. Εντάξει. Τον Ευγενή, το συμπαθώ όπως γουστάρω πολύ και τον Κούγια, έτσι. Δημόσια το λέω. Είδα στα μούτρα του Ευγενίου, σαν να λέει σιγά σιγά να απαλλαχτώ. Να την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ναι. Αυτό είδα εγώ στην φάτσα του Ευγενίου. Δηλαδή. Να την κάνω με λαφρά πηδηματάκια. Έπειτα λένε. Αυτό κατάλαβα. Τώρα, σε διακόπτω τώρα ο ίδιος είπε, για να είμαστε σωστοί, ότι το σκεφτόμουν, λέει. Αλλά τώρα, εδώ και δύο χρόνια το σκεφτόμουν, αλλά τώρα λέει θα παραμείνω. Η γλώσσα του σώματος μου κάνει να. Γιατί είχα διαβάσει σχετικά ότι ο Ευγενίου, ο οποίος είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, μέχρι τη Ρουμανία και παραπάνω φτάνουν οι δραστηριότητες του. Είχε πει δώστε μου 250 ή 300 χιλιάρικα και φεύγω. Το είχα διαβάσει. Ναι. Και είχα διαβάσει ακόμη ότι ο άνθρωπος δεν ήταν Ηράκλης. Τώρα σιγά σιγά μπορεί να τον αγάπησε, να μπολιάστηκε με τον Ηράκλη. Όχι, εγώ ήμουν Παναθηναϊκός. Ο Ευγενή είπε εγώ ήμουν Αριανός. Αριανός ήταν, αυτό θέλω να σου πω. Αφού δεν υπάρχουν. Στην μισό λεπτό. Ναι. Αφού δεν υπάρχουν. Ο Γούμενος ήταν Ηρακλήδας, πήρε τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Όταν και αγοράξε ξανά έτσι, ήρθε τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Πατατούδης ήταν Ολυμπιακός, ήταν στον ΠΑΟΚ. Αν και ομάδα εύκολα δεν αλλάζει. Ο Τομινάς δεν είχε ομάδα. Θρησκεία αλλάζει, γυναίκα αλλάζει, όνομα αλλάζει, ομάδα δεν αλλάζει. Ούτε παιδί αλλάζει, ομάδα αλλάζει. Ομάδα δεν αλλάζει. Εντάξει. Ομάδα αλλάζει. Παιδί δεν μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν. Το μέρα αίματος δεν μπορεί να αλλάξει. Ομάδα αλλάζει. Πόσοι αλλάξαν ομάδες. Πολλοί. Αλλάξαν ομάδες αυτοί. Τη είναι Άρης. Ποιος? Ο Νίκος. Άρης είναι. Τώρα μετά έγινε ΑΕΚ. Μετά έγινε. Γιατί να μην γίνει. Το τίμησε. Εντάξει, από τον Άρη έφυγε δυσαρεστημένος και με τα δίκια του. Ο Πασούλας είναι ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός. Λοιπόν, να σου πω για τον Χριστίδη. Τον αδικήσαν τον Χριστίδη. Ο Ιωαννίδης, κάτσε ένα λεπτό. Ο προπονητής του Άρη, τον μπάσκετ. Ολυμπιακός βαμμένος. Βαμμένος από μικρό. Τι μάγνια τώρα. Δεν μπαίνω σε τέτοια διαδικασία. Το θέμα είναι ότι δεν αλλάζει εύκολα ομάδα, αλλά όταν μπολιαστείς με μια ομάδα και είσαι στα διοικητικά της, μοιραία θα την αγαπήσεις κιόλας. Θα την αγαπήσεις κιόλας και έτσι, ρε, τι πιστεύω Ευγενή. Παρακάτω τι κάνεις. Παρακάτω τι κάνεις. Τι έχουμε. Από ό,τι κατάλαβα τώρα, τι παρακάτω τι κάνουμε. Τι έχει άλλο κοινωνία, τι έχει μπάλα. Τι άλλο έχει κάποιο κοινωνία, η κοινωνία έχει λυσάξει. Ένα 17χρονο παιδί πήγε βόλτα στην Ακρόπολη κάτω με τους φίλους του και το σφάξανε. Η κοινωνία έχει κουντουρντήσει, έχει αγριέψει. Έχει λυσάξει. Πάντα έτσι ήταν. Δεν ήταν πάντα έτσι. Χειρότερα. Τώρα καροπαλεύει ένα 17χρονο παλικάρι γιατί του λείπει να δώσουμε το τσαντάκι. Αυτή η κοινωνία, πού πάει αυτή η κοινωνία, πού κατρακυλάει. Για 5 ευρώ, για 10 ευρώ μπορεί να σε σφάξουν. Για όνομα του Θεού. Δώστε και εσύ. Για όνομα του Θεού. Εδώ στα τώρα το παιδί ήταν και παρέα. 5-6 άτομα είχε λίγο απομακρυνθεί και πήγαν το παιδί. Τι είναι αυτά, τι πράγματα είναι αυτά, για ποια κοινωνία μιλάμε. Διαπαιδαγωγήστε σωστά τα παιδιά σας από το σπίτι. Από το σπίτι. Το κύτταρο της κοινωνίας είναι το σπίτι. Δώστε τα εφόδια από το σπίτι. Μην περιμένετε, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τα σχολεία. Στα σχολεία, πολλοί μου παίρνουν τηλέφωνο γιατί κάνω και την εκπομπή της Κυριακής και θα την κάνω την Κυριακή με ένα ενδιαφέρον θέμα. Τι θέμα έχεις για πες. Θέμα κάθε χρόνο του Θωμά. Τι γιορτάζουν Θωμά. Του Θωμά τώρα. Του Θωμά. Θωμά, όποτε εορτάζεται ο. Απόστολος Θωμάς εκείνη την ημέρα τιμάει η Νάουσα τους παγιαστέντες που ήταν γύρω στους 5.000 την καταστροφή της. Τιμάει δυστυχώς την καταστροφή της και καλά κάνει. Τι δουλειά είσαι εσύ με λοιπόν, την Νάουσα. Ρε, με την Νάουσα, όχι μόνο με την Νάουσα και με το Μεσολόγγι και να σκεφτείς ότι η Νάουσα ονομάζεται ηρωική πόλη. Το Μεσολόγγι ονομάζεται ιερή πόλη. Λοιπόν, το θέμα μου την Κυριακή θα το πω και αύριο και μεθαύριο. Ναι. Θα είμαστε μαζί. Να είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην καταστροφή, στο ολοκαύτωμα της Νάουσας που έγινε τέτοιες μέρες του Απρίλη του 1822. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Πολλά θα πιάσουμε. Λοιπόν. Από τον. Από τα γκόζιπ, να κάνουμε καμιά γκόζιπ εκπομπή με γυναίκες, με ποτά, με. Όχι, δεν νομίζω. Εγώ δεν θα αλλάξω το στυλ, το στυλ της εκπομπής μου. Έτσι, το καλό μας, έτσι με συνήθισε ο κόσμος και έτσι θα πορευθώ.
Αυτό θα είναι το θέμα μου και θα πω και κάποια πράγματα, γιατί είναι της μόδας κάποιος ράπερ Μυθριδάτης, για κάποιον Πόντιο Βασιλιά το Μυθριδάτη και τι σημαίνει Μυθριδατισμός. Σας τα λέω από σήμερα, αυτά θα είναι τα θέματα μου της Κυριακής. Και έλεγα για να επανέλθω, δώστε εφόδια από το σπίτι. Το σχολείο μαθαίνουν, μου λένε, παίρνουν γονείς τηλέφωνο εδώ στο Μετρόπολης και λένε, κύριε Γιώργο, κύριε Σαράντο, τα παιδιά μας μαθαίνουν περισσότερα από εσάς. Ίσως είναι αυτό λίγο εγωιστικό και δεν το λέω για να προβληθώ, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Περισσότερα μαθαίνουν στην εκπομπή σας παρά στα σχολιά. Και λοιπόν, δημοδιδάσκαλος. Ναι. Με άλλα λόγια. Με άλλα λόγια, με άλλα λόγια, εκτός από εισπράκτορας και δάσκαλος. Ναι. Αυτή την κοινωνική μόρφη την πήρες εκτός σχολείου. Εκτός σχολείου, ναι. Το Χάρη Πάτσι διάβαζες μικρός. Πολλούς διάβαζα και να σκεφτείς ότι... Δεν κάνα βιβλίο, γιατί παλιά μας έλεγες με τον Σάρα. Λοιπόν, θα σου πω τώρα... Κάνα βιβλίο συνάμω. Λοιπόν, θα σου φέρω, θα τα αγοράσω, αλλά θα τα διαβάσεις. Ναι. Λοιπόν, σαν προχθές... Δεν μπορείς να μου βρεις. Δεν μου λες, ό,τι θέλεις θα σου βρω. Η Κολομβία γιατί είναι ονομαστή. Η Κολομβία. Ναι. Για τα εγκλήματά της. Για τα εγκλήματά της. Τα έλεγες για την κόκα σίγουρα. Κοκαίνες, ναι. Λοιπόν, έβγαλε ένα πολύ μεγάλο συγγραφέα η Κολομβία, ο οποίος πέθανε σαν προχθές την ημέρα που πέθανε και ο Μητροπάνος και ο Παπάζουγλου. Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές πέθανε 17 Απριλίου του 2014. Τα δύο του πολύ μεγάλα βιβλία και θα στα αγοράσω, θα στα φέρω, αλλά μην με πάλι σε έξοδα. Θα μου υποσχεθείς ότι θα τα διαβάσεις. Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας και 100 χρόνια μοναξιάς. Το 100 χρόνια μοναξιάς πήρε βραβείο λογοτεχνίας. Διαβάζεις και Αύγουστο Κουρτό, να πούμε. Ε? Και Αύγουστο όχι, Κουρτό. Όχι, αυτά... Οι γκόμενες διαβάζουν τέτοια. Λοιπόν, αλλά εσύ Βοδίσιο Βόδι, έχεις μια μπάλα στο κεφάλι σου. Λοιπόν, έχεις μια μπάλα στο κεφάλι σου και δεν λες λίγο να εξανθρωπιστείς, να διαβάζεις ένα βιβλίο. Τι θα παίρνω, ρε Τσάπα. Μελετούσα την Τσέλση χθες το βράδυ. Διάβασα ρε και κάτι άλλο. Κοντά οι γραμμές, ντουμπλαρίσματα, 3-5-2, φτάνει ρε τόσο, ρε. Μάλιασε ρε, το μυαλό σου αυτό. Διαβάζει τον Άγουστο το Κουρτό δηλαδή. Το διαβάζουν οι γκόμενες και γράφουν. Τι ωραία τα λέτε, πεθαίνω στο γέλιο. Να διαβάσεις τον Ισίδωρο τον Ζουργό που σου έδωσα. Ζει αυτός. Ζει, βεβαίως. Πενιντάρι είναι. Δεν είναι μικρό. Λοιπόν, ένα σπουδαίο συγγραφέα, το διαφημίζουμε κιόλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι έβγαλε κανένα βιβλίο. Ναι, έβγαλε κανένα ή ήταν εμόλια μόνο. Εκείνα, ποια είναι εμόλια. Ήταν εμόλια, έμεινε. Ναι. Στη σκιά τη Πεταλούδα. Φράση τη σκιά τη Πεταλούδα. Έχει γράψει κανένα βιβλίο. 5 χρόνια ένα βιβλίο έγραψε. Πολύ, πάρα πολλά βιβλία. Μάλιστα. Σκηνές από τον βίο του Ματία Αλφονσίν. Θα στο πάρω αυτό, αλλά πρέπει να το διαβάσει. Ματία Ζάμερ. Πολύ σπουδαίο. Τον Ζάμερ, σέντερ μπακ, Ματία Ζάμερ. Ναι, να είσαι και με τον Ματία Ζάμερ, να είσαι και με τον Ζουργό, να είσαι όλα μέσα. Σε τι θα με ωφελήσει ο Ζουργό να μου. Εντάξει, σε τι θα σε ωφελήσει. Θα αποκτήσει μια μόρφωση, τέλος πάντων. Αυτά υποχρεώνουν τις γυναίκες, βλέπω. Μπαίνουμε στο Facebook του Αύγουστο Κουρτό. Ο οποίος έχει πολλές ιδιαιτερότητες και γράφουν οι γυναίκες ποίηματα ερωτικά αυτά κτλ. Αυτό δεν γουστάρει πολύ τις γυναίκες ερωτικά, βέβαια. Αλλά αυτές το γράφουν. Λοιπόν, ένα κορέο κόλπο είναι να κάνουμε ότι δεν γουστάρουμε τις γυναίκες. Σε κάνω εγώ συγγραφέα, σε πάω εγώ να γράψω ένα βιβλίο. Να πω είναι ιδιαίτερο ο κ. Σαράντος του. Ξέρεις τι θα γίνει. Δεν τα διάβασε και τα βιβλία ακόμα. Δεν τα διάβασε. Είμαι άνθρωπος ο οποίος. Πάντα 50 ευρώ τώρα. Άκουρε. Ναι. Μπορείς πλέον να ακούσεις ένα βιβλίο παρά να το διαβάσει. Α, αυτό μπορείς να μου το κάνεις. Γιατί εγώ με το διάβασμα έχω προβλήματα. Μπορώ όμως να ακούσω αφήγηση και να αποστηθήσω, να πούμε. Τώρα, έχω απόσπαση, πώς το λένε, προσοχής μάλλον, στο διάβασμα. Εξαρτάται στο βιβλίο. Ενώ αν ακούω την αφήγηση, μπορώ να, πώς το λένε, να θυμηθώ και να έχω μνήμη. Κατάλαβες. Δεν πρόκειται εσύ. Εκτός από μικρό ήρωα και μάσκα, δεν διάβασες τίποτε άλλο. Ρε ζώων, Βοδίσιο Βόδι. Μόνο μάσκα και μικρό ήρωα. Πόρε παιδί μου, μάλιασε η γλώσσα μου. Τζάμπα πήγε και το πενιντάρι να πω. Λοιπόν, τι είσαι εσύ, ρε. Τώρα να μισό πάρω τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας. Γιατί χολέρα είχε. Λοιπόν, υπήρχε ένα μυθιστόρημα φοβερό. Είχε ερωτευτεί κάποιος παράφορα μια γυναίκα. Μονόπλευρο εκεί, το έρωτα. Εκεί στο Μεξικό. Μονόπλευρο το δυστυχώς μονόπλευρος έκανε τα πάντα και βρέθηκαν μαζί στα 80 τους. Στα 80 τους. Συγκυρίστηκε και ταινία. Κάτσε ρε. Μια φοβερή ιστορία. Κάτσε ρε, μην την αναλύσουμε. Κάτσε. Ναι.
Την κυνηγούσε αυτό. Πολύ, πολύ. Έκανε τα πάντα και λοιπά. Μέχρι αγόρασε ένα καράβι και πηγαινόταν σε ένα ποτάμι. Γιατί αυτή για ανέβαινε. Ανταπόκριση, πες μου. Λοιπόν, όχι, ανέβαινε σε αυτό το καράβι και έμπαινε μέσα, νίκιασε σε αυτό το καράβι και πηγαινόταν στο ποτάμι. Γιατί αυτή γουστάριζε να κάνει αυτόν τον περίπατο. Ναι. Και έκανε τα πάντα. Και. Και τελικά βρέθηκαν, για να μην πω συνευρέθηκαν, στα 80 τους. Αυτή είναι ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας. Τι να την κάνει, δηλαδή την κυνηγούσε 25-30 και την... 30 χρόνια την κυνηγούσε, 40 και βρέθηκαν στα 80. Του κάθισε στα 80. Ιστορία. Αυτό δεν είναι βιβλίο. Μην εξηδαίζεις τώρα τη συζήτηση. Του κάθισε στα 80, μιλάμε από βιβλίο που κάθει και διαβάζουν. Κυνηγούσε άλλο 40 χρόνια να πηδήξει. Ρε τι είναι αυτά που λες. Στα 80. Ρε εσύ με τρελάνεις. Μυθιστόρημα. Δεν γίνεσαι καλά εσύ με τίποτα. Μόνο μικρό ήρωα θέλεις και μάσκα. Τίποτε άλλο. Τίποτα. Δεν γίνεσαι καλά. Έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου. Είδες πάρα με πάλι με αυτοκίνητο. Επειδή μου οδηγάρα να ξέρεις. Πετκανίτσας. Έμεινε έξω από το σπίτι. Πετκανίτσας. Θες να σε ανοίξουν εύκολα και γρήγορα. Πετκανίτσας. Τέλειος πετκανίτσας. Στέργιος. Θρακιώτικο. Οι Θρακιώτες λένε Στέργιος. Στέργιος. Ναι. Γιορτάζει το Αγίου Στυλιανού, ναι. Όμως το λένε Στέργιος. Και οι Αστέροι γιορτάζουν το Αγίου Στυλιανού. Ναι. Ωραίος. Τηλεφώνει 101 και μάλλον κουμπότσα η γωνία, τριπλοπαρκάρης εκεί. Α, ωραία. Δεν περνάει ούτε δήμος ούτε τίποτα. Λοιπόν, τους έχει, εντάξει. Τηλέφωνο 85-27-27 και έχει. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, κλειδιά αυτοκίνητου ή mobilizer με τηλεκινησμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Για μας είναι. Χάνουμε τα κλειδιά μας. Λοιπόν, διατίθεται χώρο στάθμευση, τρίπλο παρκάρετε, αφήνετε μπροστά το νούμερο και τα τακτοποιεί αυτός. 85-27-27 και αν πείτε τη λέξη κόκκινος, σας πλακώνει στο ξύλο. Ψέματα, έχετε 20% έκπτωση. Δηλαδή αν σε πάρει 100 ευρώ για την κλειδαριά, μου μιλάει, λέμε ένα ποσόν, με τη λέξη κόκκινος, έχει 20%. Αν πει κάποιος 40, όχι. 30. 30% έκπτωση. Το λέω εγώ, τσαμπουκά το λέω εγώ. Λοιπόν, ξεκινάει το ντέρμπι Ηρακλής Μακεδονικός. Ξεκινάει. Ξεκίνησε ήδη. 10 λεπτά έχει. Ο Μακεδονικός θέλει μόνο. Μια ισοπαλία να πάρει. Καλή θα είναι. Αδιάφορος ο Ηρακλής. Ο αδιάφορος είναι ο Ηρακλής, αλλά υπάρχει ένα. Ξέρετε, τον είπα τον πρόεδρο. Του Μακεδονικού. Τι τον είπες. Ήρθε το πρωί εδώ, ονοματισμένος, ωραίος, πεδαράς. Είναι αυτά τα μάτς τα παίρνει ο πρόεδρος του. Κοιτάει. Καλό, παίρνει ο πρόεδρο. Αυτό αυτά τα μάτια τα παίρνει ο πρόεδρος. Για να δούμε. Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον εκεί να μας και μετά το θα... σκορ και τα λοιπά. Κάποιος να μας πάρει για το σκορ, κάποιος που μας ακούει. Ακούνε αρκετοί μακεδονικοί, φαντάζομαι. Αν δεν χωνεύουν τον... Τουλάχιστον αν δεν χωνεύουν τον Ηρακλή, χωνεύουν τον Μακεδονικό. Εννοείται. Θα βρούμε μια ευκαιρία να δούμε τον Ηρακλή Μακεδονικό. Λοιπόν. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές για το κοινό, βεβαίως. Εδώ είμαστε. Εδώ νομίζω θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο. Με πούλησε το βράδυ. Είμα, δούμε το μάτς, λοιπόν, θα το δούμε απόψε το βράδυ. Πώς θα δεις. Θα έρθει στο Γαλάνι. Δεν ξέρω πού είναι αυτός. Είναι πολύ εύκολο. Αυτά. Δίπλα στην Αγία Σοφιά. Άντε, το διαφημίζομαι κιόλας. Πού παρκάρω. Παρκάρεις εκεί. Και αυτό στην Αγία Σοφιά βρήκε να κάνει μαγαζί. Εκεί έκανε. Ο Μπαγλαμάς. Στην Πρασακάκη. Στην Πρασακάκη. Μάλιστα, εντάξει, καλά. Διάλειμμα. Και ανοίγουμε γραμμές. Πες τη Λίλα Κουλιώση. Γραμμές. Τη Λίλα Κουλιώση. Πες, ανοίγουμε γραμμές. Τι έγινε εδώ. Τι το κάναμε εδώ πέρα μέσα να πούμε. American Bar. Σου ρε, τι το κάναμε εδώ μέσα να πούμε. Πάμε στο πρώτο. Γραμμές ελεύθερες. 2-31-0 όλα 90. Οι Παοξίδες το χλέβασαν το Γκούγια. Οι Ηρακλειδείς το χλέβασαν το έργο. Καλύτερα έτσι. Ξέρεις, να πηγαίνεις σε μια δουλειά, να μην σε περιμένει κανένας. Έλα μωρέ, τι θα κάνει αυτός τώρα σιγά να πούμε. Και άμα δεν κάνεις τίποτα, όλες δεν με περιμένατε, σας έχω γραμμένους. Και άμα κάνεις, ορίστε ρε Παλεσκού να πούμε. Αυτό, αυτό είναι αγνωμοσύνη. Αγνωμοσύνη είναι αυτό. Ακόμη δεν τον είδανε, αρχίσανε να τον κατακρίνουν τον άνθρωπο. Πάμε στον πρώτο ακροατή. Πάμε στον πρώτο και Ευγενίου. Λένε για τον Ευγενίου. Κάτι αφήνουν υπονοήμενα για τον Ευγενίου. Ρε αν δεν ήταν ο Ευγενίου, ξέρετε που θα παίζατε. Μπορεί και στο τόπο. Ο Πομαλακοπής 3-0 από το ημίχρονο θα σας είχε. Πήγατε στον Ηρακλή Αμπελοκήπων, δεν κουστάρανε. Λοιπόν, δεν θέλετε τον έναν, δεν θέλετε τον άλλον, φέρτε εσείς κάποιον. Έτσι. Δεν έχεις. Πάμε στον ακροατή. Αν δεν ήταν ο Ευγενίου στον Ηρακλή, να δώσει το σήμα της Τρίγλιας, το αφημί, εγώ να το πω και στα ίσα, να πουλήσει το χωριό του για εσάς. Πόσα πήρε, πήρε Τρίγες. Και τώρα μα φύγει, τι θα πάρει. Μελάσει. Τίποτα. Δεν είναι μια αναγνωρισιμότητα,
στο πρόσωπο, τίποτα άλλο δεν είναι. Εντάξει, θα παίζατε Α1 ή Α κατηγορία με τη φλόγα Λαγκαδικίων. Β' Εθνική, έρχεται ο Κούγιας με προοπτική να σε ανεβάσει Α Εθνική, να είσαι ξανά εκεί που είσαι, τι θέλετε άλλο. Έτσι. Να πάμε. Δηλαδή, αν ήμουν ομάδα, εντάξει, θα τον κόλλαγα τον πρόεδρο, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να ξέρουμε και τι είμαστε σε αυτή τη γη. Έτσι. Πάμε. Πάμε στον πρώτο ακροατή. Πάμε στον πρώτο. Έλα, Βίλε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Όχι, Γιώργαρα μου. Ξεκινάμε. Χάλια θα πάει η εκπομπή. Τι είναι, Χάλη Μαύρο. Που λέει τώρα, εγώ πήρα να μην κάνω τον κύριο Γιώργο. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Καταρχήν. Διαλύσατε τον αρχαίο πολιτισμό, φτιάξατε τις θρησκείες. Έλα, πάμε, λέγε. Καταρχήν και σε όλο το ρεπορτάζ και σε όλο το κουρατήριο. Καταρχήν για την πόλη είναι καλό για τον Ηρακλή που θα αναλάβει, όπως είπατε, που είχε στο 33%, 33% και 34%, αλλά θα πάρει και ζωή η πόλη. Το γνωρίζετε, το είπε στις 20 μου. Θα έχει λίγο ανακατοσούρα η πόλη και θα κινηθούν μαγαζιά τέτοια, ταξί θα δουλεύουν. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι, ρε Μαγκητές. Οπωσδήποτε. Για αμάδε επιπλέον στην Α Εθνική είναι ζωή για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ, παιδιά, όταν ήταν ο Θερμαϊκός τέχνης στη Β' Εθνική, θυμάστε? Όταν ήταν τότε ο πρόεδρος ο Αλέξης ο Κούγιας στα Γιάννενα που είχε έρθει εδώ στο Θερμαϊκού Θέρμη το γήπεδο και ήμουν στο εκείνο τον αγώνα πριν μερικά χρόνια, αρκετά εκεί, και είχαν έρθει δύο δημιουργίες ΜΑΤ. Έχει ένα πολύ ωραίο λεξιλόγιο, κοσμητικά πείθεται, είναι φουλ. Είναι πολύ οξύτιμος άνθρωπος, αλλά είναι και φιλότιμος εκεί που πρέπει. Και πριν κλείσω, για να μην κρατάω τη γραμμή και με κράζετε, να σας πω ότι μου είπε ένα πουλάκι πριν δύο μέρες. Τι είπε το πουλάκι? Το λιμάνι, ο Σαββίδης, ο Έσμπροξ Αμερικάνο, και τώρα το καλοκαίρι θα βγάλει φτερά και θα φύγει, είναι έτοιμος για να παραδώσει. Εντάξει, φήμες μπορεί να είναι, φήμες. Δεν είναι φήμες. Αυτός που μας είπε, Γιώργα, με ξέρετε πως το πιάνει από ποτέ. Είπε ο Αμερικάνος τώρα. Όχι, όχι, δεν έχω καφέ. Κόψες τα νύχια μετά από ένα μήνα να πούμε. Έλα, εντάξει, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Γιώργο. Καλή συνέχεια. Έγινε, έγινε. Να λέμε, Γιώργο. Να μην ενσπείρουμε που λένε κενά. Ενσπείρουμε κενά. Να εισπέρουμε, να εισπέρουμε. Κενά δαιμόνια. Ας αφήσουμε τους παοξίδες τώρα, να τους τρολάρουμε. Ο Γιώργος τώρα, οι φήμες είναι φήμες. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό. Καλά, εντάξει, τι χειροπιαστό είναι. Υπάρχουν τρία χρόνια έχει να έρθει, κάτσε. Δεν αγοράζει παίκτες ιδανικούς. Θέλει να πουλήσει δύο. Γήπεδο δεν κάνει τρία. Δεν επενδύει τέσσερα. Κάτσε. Τα στοιχεία που είναι, είναι αρνητικά. Τι. Αλλά αυτό δεν τον είπε στο καφενείο, τώρα ξύπνησε ώρα 11. Ας ξέρουμε και εμείς. Συζητήσεις καφενείου, αν δεν έχουμε τίποτα το χειροπιαστό. Καφενείο τα μαθαίνεις, άιτε. Πάμε στον επόμενο. Είστε και ο Βρίζας εκεί, μου είστε φίλοι. Εκεί, ναι, αέλα, απόψε θα είναι ο Ζήσης εκεί. Ναι, αργός, ε. Αργός. Ωραίος, ο πολύ ωραίος. Θα σ' αρέσει. Ωραίος. Θα αρέσει εμένα. Λοιπόν, φιλαράκι είναι. Έλα, πάρε στον κόλπο. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, Κώστα. Έλα, Βίλε. Είπες και πολύ ορθώς ότι όταν κάποιοι θέλουν κάτι να καταγγείλουν, δεν πρέπει να λένε κάποιοι, πρέπει να λένε τα πράγματα με το όνομά του. Μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, είχες ένα φιλαράκι Σταρ, το οποίο έλεγε τα πράγματα με το όνομά του και ο συνεταίρος σου τον έκοψε γιατί τα έλεγε με το όνομά του. Άρα πρέπει να κάνει συνάντηση κορυφής με τον Γρηγόρη, να αποφασίσετε τι θέλετε με το όνομά του. Ή χωρίς το όνομά του και την ουρά κατά τα σκέλια. Ο μαύρος πήγαινε. Ναι, λοιπόν, έλα. Άκουσε λοιπόν, αγαπητό μου Κώστα, ήθελα λίγο να μου εξηγήσεις για να μπούμε στο θέμα. Ο κύριος Πάπας ήταν εκεί πέρα εκτός από το Ρευγενείο και το Γκούλια. Ο κύριος Πάπας ήταν με το. Ο Μάκης ο Ιωαννίδης είχε ένα υπολογιστή και ήταν από εκεί. Τα άκουγε ο κύριος Πάπας. Τα άκουγε από εκεί. Ναι. Εγώ θέλω να. Λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσε να έρθει ο κύριος Πάπας. Είναι στην Ελλάδα ή είναι στην Αμερική? Από πού θα βοηθάει δηλαδή? Δεν εννοώ με χρήματα. Χρήματα θέλεις από παντού. Αλλά με την προσωπική του παρουσία. Είναι εδώ, δηλαδή είναι εδώ φυσικά. Ως άνθρωπος ζει εδώ. Όχι, ζει στην Αμερική. Άρα δεν μπορεί να βοηθήσει με την προσωπική του παρουσία όπως ο κύριος Ευγενίου ή ο κύριος Κούγια. Σωστά. Μάλιστα. Θα βοηθάει. Γιατί σε τι θα πάρει, την είχαν πει. Θα πάρει το τμήμα marketing. Τι marketing να κάνει από την Αμερική τον Ηρακλή? Λογική απορία αυτή, έτσι δεν είναι? Νομίζω marketing δεύτερο. Και αυτά θα τα κανονίσει ο Κούγιας. Όλα εδώ. Ωραία. Ναι. Δεύτερη ερώτηση. Ναι. Αυτή τη στιγμή είπε και για τη Μίκρα, είπε και για Κύπερα, είπε για χορτατσίδες,
Είναι καταλελειμμένα, θα βοηθήσει και εκεί, είπε πολλά. Εντάξει. Ναι. Ωραία, ερώτηση. Ωραία. Ο κύριος Ιεμίου αυτή τη στιγμή είχε το 100%. Τώρα για να πάμε στη λύση 34 Ιεμίου 33. 33 ο Τόπ, 33 ο Αλέξης, ναι. Μπράβο. Ωραία. Τι λεφτά παίρνει ο κύριος Ιεμίου, πώς αποζημιώνεται για τις μεταβιβάσεις, μετοχές, πώς γίνεται. Μπορεί να μην πάρει ούτε δραχμή. Πού να βρεθούν χρήματα. Νομίζω ότι αν αποχωρήσει. Ναι. Αν αποχωρήσει. Θα ναι. πάρει κάποιο ποσό, δεν ξέρω. Αν είναι 800.000, αν είναι 700, ένα τέτοιο ποσό αντίστοιχε. Ναι. Αν αποχωρήσει από πού, αφού αποχωρεί, α πούμε τώρα δίνει το πλειοψηφικό πακέτο. Οι άλλοι δύο, 33 και 33, έχουν εξετάσει. Ο Ευγενίου τα ξέρει αυτά πολύ καλά. Από τη στιγμή, αν μεταβιβάσει το 66%, είναι σαν να αποχώρησε. Αύριο μεθαύριο το λένε, δεν έχει δικαίωμα ούτε να μπει μέσα. Ναι. Κοίτα. Τα γραφεία. Ναι. Για αυτό το 66% που μεταβιβάζει. Τι παίρνει, για να καταλάβουμε αν υπάρχει συμφωνία και τι είδους ποιότητα είναι αυτή η συμφωνία. Μάλιστα. Μήπως είναι συμφωνία για τα μάτια του κόσμου, εγώ δεν ξέρω, εσύ ήσουν εκεί. Εσύ τι εικάζεις. Εγώ εικάζω ότι είναι θέμα χρόνου να σκοτωθεί ο Κούγιας με όλους όπως κάνει πάντα. Ο Κούγιας είναι αδύνατον ή θα τους απορροφήσει, θα τους αποζημιώσει και θα τους διώξει. Καταρχήν, ο Παδόπουλος δεν καταλαβαίνω, έχει μετοχές. Αφού δεν πληρώνει, αφού είχε μαλώσει με τον Ευγενίου πριν από 4-5 μήνες που ήταν να αγοράσει μετοχές και δεν τις αγόρασε και εξαφανίστηκε, τώρα πώς εμφανίζεται να αγοράζει 33%. Τα θεωρώ αυτά ώρα πολύ του αέρα. Γι' αυτό καλό είναι και το κόσμο που έχει επιφυλάξει. Είναι σωστό το επιχείρημά σου. Φέρτε μου καλύτερο. Ναι, δεν υπάρχει καλύτερο. Αλλά μην μου πουλάτε και σανό από την άλλη. Εμένα δεν μου αρέσει το timing που εμφανίστηκε ο Κούγιας. Γιατί? Το θεωρώ λίγο προεκλογικό. Διότι καταρχήν λέμε να ανεβάσει τον Ηρακλή. Πότε θα τον ανεβάσει, φέτος? Όχι. Αποκλείεται. Φέτος, του, χρόνου, του χρόνου ο μόνος τρόπος για να ανεβάσει τον Ηρακλή είναι να μην υπάρχει σοβαρός άλλος αντίπαλος. Αλλιώς χρειάζονται πάρα πολλά εκατομμύρια. Διότι δεν μπορεί Σωστό. Να κάνει μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Για να μπορέσει να κάνει μεταγραφές, πρέπει να βάλει πάρα πολλά λεφτά στην όλα τα χρωστούμενα που έρχονται. Αυτά να τα βάζετε στις συζητήσεις, να ξέρει ο κόσμος. Εγώ δεν κατηγορώ. Δανεικούς όμως μπορεί να πάρει. Τι μπορεί να πάρει? Δανεικούς. Δανεικούς οποιασδήποτε ηλικίες και πάνω από 25. Όχι, αλλά μπορεί να πάρει δανεικούς. Μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός να του δώσει τρεις δανεικούς. Ναι, όλα αυτά για του χρόνου. Εάν και θα. Για του χρόνου, για Σεπτέμβρη και μετά. Φέτος βγήκε ο Πασαρέκος, τελείωσε. Το timing λοιπόν δεν θα ήταν λογικό να γίνουν οι ζυμώσεις? Κάθε χρόνο οι ζυμώσεις με τον Ευγενίου και τον Πάπα είναι πιο παλιά με την οικογένεια του Ηρακλή. Γίνονταν όταν τέλειωνε το πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Τότε γίνονται οι ζυμώσεις και αναλαμβάνει κάποιο και ανάλογα με το τι λεφτά. Θέλει να ρίξει. Καλά, ρε, Απρίλιο είναι, ρε μαύρε πιτ. Τελείωσε η χρονιά. Τελειώνει η χρονιά σιγά σιγά. Μαθηματικά τελείωσε. Ουσιαστικά. Ναι, αλλά επειδή συμβαίνει να έχουμε σε δύο μήνες εκλογές και επειδή ο Καράγου το επιθυμούσε πάρα πολύ να φανεί ότι αυτό είναι που θα δώσει το επόμενο. Κάτσε, ρε μαύρε πιτ. Κάτσε ένα λεπτό. Κάτσε. Με 57.000. Κάτσε, ρε μαύρε πιτ. Με 57.000 έρθατε τον χρόνο ο Ηρακλής από τον κόσμο του. Αυτά τα νούμερα βγήκαν. Περιμένει ο Καράγκο από τον κόσμο του Ηρακλή να ξαναβγεί βουλευτής. Περιμένει. Πλάκα κάνει τώρα. Ο Καράγκο περιμένει από τον λαό του Ηρακλή, όχι από τις οπαδούς γενικά, να βγει βουλευτής. Κάει και. Καλά, να το περιμένει αυτό. Εδώ οι πολιτικοί τρέχουν σε μια πόρτα, σε μια οικογένεια που είναι 5 άνθρωποι και που έχουν εδώ στα χωριά τουλάχιστον. Σωστά τοποθετείτε. Σωστά τοποθετείτε ο κύριος. Και λοιπόν, αν έχεις και 5, είσαι γνωστός ότι... Θα τον ψηφίσουν ο παδί του Ηρακλή κατά κόρο. Τι λες τώρα, 50.000 ψηφαλάκια, 40-30.000 ψηφαλάκια, πλάκα κάνεις ρε Κώστα. Δεν το σκέφτηκες καλά. Δεν είναι πολλά για την Δημοκρατία, για τον Καράγλου είναι πάρα πολλά. Τέλος πάντων. Πάρα πολλά. Να είστε καλά, εύλογοι οι προβληματισμοί σου, σωστά τοποθετήθηκες. Διηγήστε και όλο το κουμπί είναι εκεί. Αν δεν αλλάζουν λεφτά χρήματα, αν αλλάζουν χρήματα, αν πληρώνουν αυτοί οι κύριοι για να μπουν, είναι σοβαρά τα πράγματα. Αν μπαίνουν τζάμπα, το τζάμπα δεν το εκτιμά κανείς. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Να σε καλά. Ναι, ναι. Πάμε να κομμάτι. Να σε καλά.
Ήταν εύλογα αυτά που είπε. Οι προβληματισμοί του ήταν σωστοί. Πάμε γραμμές. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Έλα, φίλε. Τη Τσιράπη. Ναι. Πάμε γραμμές. Έχει. Έλα, φίλε. Τη Τσιράπη βαράει κι άλλοι. Δεν μιλάνε. Πάρ' τις άλλες. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Άντε, πάρε μπροστά. Άντε, γρήλο θέλεις. Πάμε. Καλησπέρα από Γιάννενα. Έλα, γεια σας. Καλώς την κατριβή πόλη στα ενίκια φοιτητών. Ρε Ραπτόπουλε, σταμάτα αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Έχουμε βαρεθεί. Τι πιο ακριβή, ρε φίλε. Τέτοι τσιγκουράδες, τέτοι γύφτη δεν έχω δει. Σταμάτα να μιλήσεις το άνθρωπος. Άμα πας να νοικιάσεις εκεί πέρα στο κέντρο, σου λένε 350 ευρώ να πούμε. Μη λες τέτοια πράγματα. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης είναι. Πάμε παρακάτω. Σε όλες τις πόλεις ισχύει αυτό. Να σας πω λίγο. Θα ήθελα να πω για τον Ηρακλή να επικεντρωθώ. Εγώ του Πα Γιάννα είμαι φίλαθλος. Καλά, θα πέσει. Καλά, έτσι κι αλλιώ του χρόνου θα πέσει. Καλά, μακάρι να μην πέσω και έρθω αντιμέτωπο με αυτόν τον κύριο εξοχότατο, κύριο Κούγια, υψηλότατο, υψηλόβαθμο, όπω θέλετε μπορούμε να το πούμε. Άμα ξεχωρίσει τίποτα νομικά, πάλι τον Κούγια θα πει. Ναι, λοιπόν, για λέει. Ναι, εντάξει, τα γεγονότα τα τελευταία στα Γιάννα και σε άλλε υποθέσει άλλα μαρτυρά. Ναι, δεν θέλω να επεκταθώ, θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη να έχει άπλετο φω. Να σας πω λίγο ρε παιδιά εδώ πέρα. Ο κύριος Κούγιας είδα συγκινήθηκε αυτά, θυμήθηκα τις εποχές των Ιαννίνων. Ξέχασε να απαντήσω όμως σε κέρια ερωτήματα που θα ήθελα αν από τα Γιάννενα ήμουν εκεί. Να του πω ότι σε κάποια σπουδαία εστιατόρια της πόλης, γιατί σου αρέσουν αυτά εσένα Κωστή. Ναι. Όταν ερχόταν για φαγητό, ξαφνικά όταν ερχόταν ο λογαριασμός, ξαφνικά λέμε τώρα, όταν ερχόταν ξαφνικά χτύπαγε ένα τηλέφωνο και έβγαινε έξω ο άνθρωπος, είχε τηλεφώνημα. Να θυμηθώ λίγο που πειράζει και τον κόκκινο. Ποιος πλήρωνε, αγαπητέ μου. Πλήρωνε, ρε παιδί μου, οι άλλοι πλήρωνε. Τα παιδιά, οι άλλοι. Έλα, τώρα μην τον ευθελίσεις έτσι. Άσε, τίποτα δεν τον ευθελίζει. Δεν έπρεπε, δεν ξέρω. Τον ευθελίζεις τώρα και δεν νομίζω ότι έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ο κύριος Κούγιας είναι εξοχότατος. Βλέπετε φοιτητή στα Γιάννα και το χδίνεται εκεί πέρα στα Γιάννα. Τώρα την υπόθεση Αγγελόπουλου που είχε χέρι στο τάλο 30 κίνητα εκεί. Έχει ανάγκη να πληρώσει το λογαριασμό. Κοίτα που βρωμάτα χνότα σου εσένα εκεί πέρα. Μην εκφράζει και εσύ έτσι. Αλλά δεν μπορούν να εκτελήσουν έτσι. Μούρι τώρα ο Κούγιας σε πήρε. Είναι τροφή απαντού. Με πρόβατα να πάρει τα χίδια τυριά. Είδα το Χριστό Βασίλη. Σέριξε βήτα εθνική κάηκες. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα τώρα και εσύ μην εκφράζεις έτσι για το παιδί, εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να ευθελίζει για αυτό το λαό. Δεν μπορεί να ευθελίζει και το Γκούγια για να λέει ότι δεν πληρώνει το λογαριασμό. Τι αντακίνητα έχει ο Γκούγια τώρα από όλα αυτά τα ενίκια. Άμα κλάσει ο Γκούγια θα βγάλει τα Γιάννα τώρα. Α, σε μα τώρα μα πει για τον Γκούγια τώρα. Τον έχω και μια ιδιαίτερη αυτή αδυναμία. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικό. Δεν μπορεί να ευθελίζει άνθρωπο τη στιγμή που δεν είναι μπροστά. Δηλαδή, που δεν είναι μπροστά. Από ό,τι έκανε στα Γιάννα στην ομάδα, μα είπε εσύ στο εστιατόριο που πλήρωσε ο άλλο. Δηλαδή, τι έκανε στα Γιάννα την ομάδα. Έχασε πολλά λεφτά στα Γιάννα. Στην ομάδα των Ιωαννίων έχασε πολλά λεφτά. Και του τυφθήσαν ένα μάτσο με τη Βέρεια. Τα ξέρετε, με τη Βέρεια. Άστα, να μην αξίσουμε οι πληγέ. Πάμε στον επόμενο. Έχασε λεφτά και του τυφθήσαν σε ένα μάτσο. Τώρα όνομα και δικοριό. Τι έγινε, ρε Μπίκα. Έφυγες από τη Βέρεια, μισό λεπτό. Έφυγες από τη Βέρεια, έφυγες. Τις μετοχές τις έχεις, τις έχεις. Γιατί η παίκτης είναι απλήρωτη στη Βέρεια. Μας πει ο κύριος Μίκας. Για ποιο λόγο. Είναι πίσω μήνες οι παίκτες της Βέρειας. Όταν δίδεις την ομάδα την παραδίδεις, δίδεις τις μετοχές, είσαι μεγαλομέτρος, δεν είσαι πάβης να είσαι. Εγώ ξέρω ότι έφυγε, αλλά οι μετοχές είναι εκεί ακόμα. Γιατί η παίκτης είναι απλήρωτη. Και όλοι οι Β' Αθηνικοί να πληρώνουν. Πληρώνουν 5-6-4. Ο ΠΑΟΚ Β, ο Μακεδονικός, η Λάρισα πληρώνει και κάνα 2-3 ακόμα από τον Νότο. Άντε, μπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Ορίστε. Έλα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά, λέει. Έλα, εβδομάδα, έλα, χρόνια πολλά, δεν πειράζει. 40 μέρες, μεγάλε, κάτσε ρε, αυτό που λέει, 40 μέρες. Λάζει το παραμύθι, 40 μέρες, 40 μέρες, ξεχάστε το τρένο, τα παιδιά που σκοτώθηκαν, το Χριστό, θυμάστε κανένα χρόνο. 9 μέρες, τότε μπορεί να κάνει 9 μέρες. Έλα, άστα να λέει. Προεκλογική περίοδο, πάντα παιδιά. Ευχήθηκε ο άνθρωπος, ρε, να μην τον ευχηθούμε και εμείς. Πάμε παρακάτω. Έλα, πάμε παρακάτω. Και ειλικρινά δηλαδή, όλα σου πω ρε, εκτίστομαι που αγαπάς τόσο πολύ τον Κούγια.
θέλω να μου πεις, να τρέξει λίγο να μου πεις την ιστορία της ομάδας που έχει πάει. Καταρχήν, καταρχήν άκου να δεις. Το Τσαβίδι, το Μελισανίδι, το Γκούγια. Άσο κάτσε το σκεπτικό μου. Τον, πώς το λένε αυτό που μοιάζει με τον Γιάνκο Δράκο που είχε πάρει τον Ηρακλή, τον Μυτιλινέο. Κάτι τύπους που από το μηδέν, μηδέν. Κάνα περιουσία με πολλή δουλειά. Μπορεί να τους βάλεις στην άκρη. Τώρα ναι, στην ομάδα ναι, δεν πήγε καλά σε δυο μα. Άκου να δει όλο το παραμύθι. Άκου το παραμύθι. Ξέρεις, ο Ευγενίου. Να ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Και εσύ μιλάς, να ολοκληρώσει. Να καταλάβετε, κόψω λίγο. Άκου εδώ ρε Παγκλάμα. Ο Ευγενίου ορφανός 8 χρονών μάζευε με τη μάνα του στα χωράφια να ζήσει. Ο Ευγενίου. Και αυτό σήμερα είναι εργοστασιάρης. Άκριο συγχαρητήριο. Ναι. Χωρίς να κλέψει, να κάνει αλητίες και τέτοια. Δεν το πω, το θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Δεν μου σου πω για τους άλλους. Οι οποίοι κάναν και κομπίνες κάποιοι. Αλλά ήταν από το μηδέν. Δηλαδή εγώ τον Κούκια, που είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος δικηγόρος στην Ελλάδα, έχω 500 ενστάσεις για τα ποδοσφαιρικά. Ναι. Έχω ενστάσεις πολλές. Αυτό ήθελε να πει και ο Κροατής μας. Λοιπόν, άκου... πήγε στα Γιάννα, έφυγε. Άκου, βρε, πήγε στη Βέρεια, έφυγε. Λέ, πήγε στη Λάρισα. Λέει, λέ, το θαυμάζει τον Κούγια και όλου. Λέει, εγώ του άντρε, του αυτοδημιούργητου, που δεν έχουν οι μπαμπάδε του να δώσουν και τα λοιπά, ναι, και φτάνουν κάπου δυναμικά, σε του θαυμάζω. Και εγώ του βγάζω το καπέλο. Για να τον πω τον Κούγια, που είναι ο καλύτερο δικηγόρο στην Ελλάδα. Είσαι μαλάκα που είσαι ο καλύτερο δικηγόρο στην Ελλάδα. Στην μπάλα πάνω αύριο, εγώ ο ίδιο με τον Ηρακλή, μπορώ να κοντραριστώ με τον Κούγια. Άλλο η εκτίμησή μου σαν άνθρωπος και σαν άντρα, σαν επιχειρημα, σαν δουλειά, ναι, και άλλο η κριτική. Πάω στον επόμενο, με εκνεύρισε μηντακή τώρα... και γίνομαι ο παλιός λαπτόπλος 30 χρονών και τα ρημάξω εδώ μέσα. Άντε μπράβο να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ήθελα να πει για την πολιτεία του, δηλαδή. Ποια πολιτεία για τη συμπεριφορά του και το ιστορικό του στις άλλες ομάδες. Τι έκανε στις άλλες ομάδες, δηλαδή. Ναι, έτσι, θα έλεγε τα Γιάννενα, ναι, θα σε έλεγε μετά πήγε. Πού πήγε, δηλαδή, πού πήγε. Τι έκανε. Τη Λάρισα. Που μάλωσε. Καλά έκανε, Λάρισα. Και, καλά έκανε και μάλωσε. Μα χαιρονόντουσαν οι οργανωμένοι. Πάμε στον επόμενο. Κάτσε, μπορεί να σου πω στον άλλο. Οι άλλοι μας πληρώνουν. Μα χαιρονόντουσαν οι οπαδοί της Λάρισας στις πλατείες μεταξύ τους. Δηλαδή ο καθένας παράγοντας, δημοσιογράφος, παραγωγός, πάει να κάνει δουλειά. Σε τι περιβάλλον να πούμε, σε τι τοξικό περιβάλλον κάνει να πούμε τη δουλειά του. Πάμε. Πάμε να τους βγάλουμε όλους άχρηστους. Το πιο εύκολο εγώ να δεν του πω. Δεν εγώ, εγώ τοποθετήθηκα και είπα: χειρότερα ο Ηρακλής δεν θα πάρει. Πού να πάρει ο Ηρακλής. Πάμε. Μακάρι να έρθει στη Νέα Δημοκρατία στον Ηρακλή ένα Σαββίδι νούμερο 2 να παίξει ντέρμπι Ηρακλής. Πάμε του ρίξει 3-0 να γουστάρουμε κιόλα. Έχει, όχι. Θα πάρει με τον Κούγια. Α, μα ζαλίζει τον έρωτα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Τι κάνει ο Ανδρώνης στο Καπτατζόγλιο. Γεια σα. Πρώτα τι κάνει. Έλα. Έλα. Γεια σου, γεια σου. Χρόνια πολλά σε όλου. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, με το Κούγια νομίζω για τον Ηρακλή ανοίγει μια καινούργια σελίδα. Εννοείται. Θα τη δούμε. Και επειδή κοστίκε κύριε Σαράντο, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι εκτός κυκλωμάτων, ο Κούγιας μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα. Ένα κομμάτι αυτό μπορεί να το κάνει. Και θα κάνει δηλαδή όπου το δίκιο του Ηρακλή θα το κυνηγήσει και πιθανότατα θα το βρει. Μπορεί. Μπορεί. Ναι. Ύστερα να μην ξεχνάμε στα καλά χρόνια του Θεοδωρίδη ήταν αντιπρόεδρος της ΠΑΕΚ, πρόσωπός μας, έφυγε ένα θεσμό με την ομάδα. Ρε Σαράντο, τηλέφωνο κάνει. Με ακούτε? Για λέγε ρε φίλε. Ναι, λέω, έχει θεσμούς με την ομάδα. Φύγε ένα από εδώ, μιλάει με τη γυναίκα του. Το κυνηγάει 72 χρονών, μη... Εδώ είναι κυρία Σαρατέλη, εδώ είναι. Εδώ τον έχω εγώ. Πείστε τι μου κύριε, το ψάχνει, μην το χάσει. Τι να το χάσει το βόδαρο. Συνέχισε ρε φίλε. Πείστε το τηλέφωνο. Ποιος πήρε τηλέφωνο. Ποιος πήρε, ένας φίλος. Καλά όλα, καμάρτες, ακούει. Ο κουνιάδος του πρόγειου, βετεράνου του τερματοφύλακα. Ζει ο πρόγειος. Ζει. Καλά είναι. Πολύ καλά είναι, το βράδυ θα είμαστε μαζί, έλα να τον δεις, να συζητήσουμε. Έρχεται και βλέπουμε τα μάτια. Επειδή κουβέντα, άλλο μιλάει, εσύ μιλάει στο τηλέφωνο με τον κουνιάδο.
Δεν πειράζει. Τα μαγεράφει ο άνθρωπο σε Αλτσχάιμερ, πατέρ. Συνέχισε, ρε φίλε. Άστο να πάει στο διάλογο. Λέω, παιδιά. Άστο, ρε φίλε τώρα. Μπλέξαμε. Ναι, για πε. Ο Κούγια δεν ουρανοκατέβατο στον Ηρακλή. Ήταν και παλιά και έχει δεσμού με την ομάδα. Ρε, μόνο που τσικλίστηκαν οι παοξίδε, αυτό ο Ηρακλή πρέπει να τους εξητάρει, να πούμε. Τα μυαλά. Έχει του χρόνου να φάει κυνήγιο ο Κούγια με τον Ηρακλή από διαιτητέ Β' Εθνική. Απέζει με πάω γβίτα το σφάγγο. Τα έχει έργα, ωραία έργα. Τα έχει ωραία έργα. Ναι. Άκουσε με λίγο. Ναι. Αν βρεθεί μαζί του, πες το να σα πει πώς τι έκανε ένα διαιτητή στο αεροδρόμιο. Τον παρουσίασε μια ποδιά με αίματα. Για να τον δείξει ότι μα έσφαξε σε ένα μάτι στον Όφη. Έτσι παρελθόν. Τον αγαπάει το φωνάζει εδώ. Ωραία. Να δούμε τώρα Ηρακλή τι κάνει ο Μακεδονικός. Θα πάρει κανένα πόντο. Να πάρουν κανένα πόντο. Τα αφεντικό να είναι χαρούμενα τα αφεντικά. Και εγώ να είμαι χαρούμενο. Θέλουμε τα αφεντικά χαρούμενα, Βρευγενίου. Άσε μα κανένα γκουν να βάλει εκεί πέρα. Να τελειώνει το έργο, να σωθεί η ομάδα να πούμε. Και του το είπα το πρωί του αφεντικού. Πρόεδρε, του λέω αυτά τα μάτ. Τα παίρνει ο πρόεδρος να πούμε. Ωραία. Ναι. Ο γκόλιθος να καθίσει center back να μην περάσει ξέρω, τίποτα. Δεν ξέρω. Να παίξει stopper να μην περάσει τίποτα. Το στοίχημα είναι το φόρτε σου. Βρες το σκορ, το ακριβές σκορ του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού και τηλεφώνησε μέσα στα επόμενα 5 λεπτά. Σου περιμένουν 95,5 ευρουλάκια. Ολόκληρα ευρώ. Επαναλαμβάνω, αν είναι το στοίχημα το φόρτε σου, βρες το σκορ, το ακριβές σκορ του αγώνα Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ με συγχωρείτε, Παναθηναϊκού, και τηλεφωνήστε μέσα στα προσεχή 5 λεπτά με το ακριβές σκορ. Θα σας περιμένουν 95,5 ευρώ. Θα τα πάρετε ευθύς μετά από το παιχνίδι. Ευθύς μετά. Ευθύς μετά. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, γραμμές. Πάμε γραμμές. Τι λέει ο κόσμος. Τι λέει μια μυρωδιά μετά το Πάσχα, μετά τις σούρες και τα φαγητά και τις γαστρο αυτές. Έχουμε. Έχουμε, ναι. Έχουμε γραμμές, πάμε λοιπόν. Το, για. Ναι. Πες καλησπέρα. Ορίστε. Μάλιστα. Έλα. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Μαγιά του. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μίλτος από Χαλάστρα. Χαλάστρα. Ποιος είσαι ο... Μίλτος από Χαλάστρα. Έλα, Μίλτος, ακούμε, ένα λάμδα πιο πακέ από το Βενιζέλο. Λοιπόν, πιο λάμδα, πακή, ωραίο. Γιατί ρε Ραπ, έχεις πρόβλημα με εμάς. Όχι ρε παιδί μου, εγώ καλά σας αγαπάω. Απλά έμαθα ότι σκέφτεστε να μην κατεβείτε στη Β' Εθνική. Ξέρεις τίποτα ρεπορτάζ καμπανιακού που υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν το παρακολούθησα να σε πω την αλήθεια. Δεν το παρακολούθησε τον καμπανιακό. Πάμε παρακάτω. Στα υπέρ, ναι, λέγε Μιλτό. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά με τον Κούγια. Τέλεια. Θα έχει θέμα ο ΠΑΟΚ αύριο μεθαύριο. Τι θέμα να έχει. Ο ΠΑΟΚ. Γιατί να έχει θέμα, δεν νομίζω. Αν ανέβει η κατηγορία, του χρόνου δύσκολα. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τον Ηρακλή στην Αλφαεθνική. Νομίζω θα βρει πρόβλημα ο Ηρακλής. Αν η ΕΠΟ διατηρηθεί στα χέρια της ΑΕΚ και από ΠΑΟΚ να τρώει τα ψίχουλα, Β' Εθνική διαιτητές. Είναι καλά ο ΠΑΟΚ στις δημόσιες σχέσεις με τους διαιτητές Β' Εθνική. Ο Μπασεραϊκό το πάνε πολύ καλά. Οπότε θα δυσκολευτεί ο Ηρακλής εξαγωνιστικά. Λέω εγώ. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι. Okay, καλώς. Χαιρετίσματα στο Στελάρα, το φίλο μου, ξέρει αυτός. Ναι, να είστε καλά. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει στο σημείο ΠΑΟΚ ενώ ο Ηρακλής θα έχει τα προσόντα ή τα φόντα ή την αγωνιστική διάθεση να ανέβει και θα γίνει φραγμός στον Ηρακλή. Πρέπει να λέει τώρα ο μεγάλος. Τώρα. Καλά. Μεγάλο είσαι. Δολοπλόκο τώρα εδώ. Ραυτόπουλο Δολοπλόκο. Κάτι θα ξέρει παραπάνω από κάθε μένα. Μέρα για την μπάλα. Καφενεία, καφετέρειε, μπουζουξίδικα, μοντέλα. Όπου πα για μπάλα. Ακού. Πάμε. Κάτω παραλίε, λεωφόρο νίκη. Κάτι θα ξέρει περισσότερο. Κάτι ξέρουμε παραπάνω. Δεν το γουστάρει ο ΠΑΟΚ τον Ηρακλή. Και άμα μπορεί να του βάλει δύο διαιτητές τρικλοποδιά φίλου του, λέμε ρε παιδί μου, θα το κάνει. Το κατάλαβε. Θα τα ξέρω. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Τι σκυλάκια δεν τα υιοθετήσει. Εγώ στο κούγια του τάμπαλο θα βρει πόλεμο μάγκα εδώ πέρα. Δεν είναι εύκολο το έργο. Η πόλη έβαλε στο κασκόλ του ΠΑΟΚ του Ηρακλή στο Ζέρβα. Αλλά ο Ζέρβα ΠΑΟΚ είναι. Του λέει ΠΑΟΚΑΚΙ, σε του λέει Ζέρβα ΠΑΟΚΑΚΙ.
Ομάδα είπαμε δεν αλλάζει. Πάμε. Ναι, ναι, πάμε. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Για να ακούτε. Ακούμε. Αυτό που λέει, γι' αυτό που λέει για τα Γιάννενα, ρε, με τα ενίκια. Ναι. Απόλυτο δίκιο, έχεις αξίες. Καταρχάς... Φρελιστία μεταφόρουν. Άκουσε με να σε πω τι γίνεται. Νοικιάζουμε σε πρόσχη, όσο κέντρο, σε προάστια. Ναι. Έτσι, 300 ευρώ, στούντιο. Στούντιο τα λες, 28 μέτρα. 28 τετραγωνικά μέτρα, παιδί μου, 30. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, σε μια περιοχή παράκεντρη, ας πούμε, στην Τούμπα, ας πούμε, έχει 300, μπορεί και 250. Ποια είναι η διαφορά όμως. Η Θεσσαλονίκη είναι δεύτερη μεγάλη πόλη στην Ελλάδα, η άλλη είναι 7-8. Η Θεσσαλονίκη έχει 54 εργασίες, παράδειγμα, σε μια δουλειά. Να σας διακόψω λίγο. Να διακόψω τους αγρότες. Άκουμε λίγο. Λεβεντιά, άκουμε λίγο. Εδώ ισχύει ένας κανόνας βασικός της οικονομίας. Ο νόμος της προφοράς και της λύτης. Ο νόμος της προφοράς και της λύτης. Αυτό τα λέει όλα. Εγώ μπορώ να το λέω. Υπάρχει ακόμα ένας νόμος όμως, αξιότιμος, υπάρχει μαύρη αγορά. Τη σκοκέρδεια. Και αυτό μας είναι ο νόμος. Δεν μένει εκεί. Το λες αγιοχδίτη και σου λέει δίκιο έχεις. Αγιοχδίτη. Δυστυχώς σε όλα τα πράγματα αυτό συμβαίνει. Ναι, ναι. Το άλλο θέμα για το Γκούγια, αυτό που το άλλο σου εκεί πέρα ο Γιαννιώτης. Δεν λέω ότι δεν έχει λεφτά. Προφανώ και έχει το μείον άνθρωπο και δεν είναι τέτοιο. Απλά για πίδη τη δύναμη, όντω δεν πληρώνει. Δηλαδή και στη Λάρη τι έκανε. Έβγαινε, έβγαζε έξω την ομάδα, τα μαγαζιά, και δεν πληρώνει. Έβγε. Γιατί να πληρώνει την ομάδα, τα μαγαζιά. Δεν έχει λεφτά. Καλά, θα πάω σε μαγαζί την ομάδα και να πληρώσει ομάδα. Θα πάω, εγώ πάω σε ένα εστιατόριο. Πρέπει να πληρώσει το πάω, ο Άρης. Έχει δίκιο. Πήγαινε στο Μπουζούκι, α πούμε, στο Βαρελάδι, στο Μπουζούκι με φίλου του όλη την ομάδα, πάλι δεν πληρώνει. Καλά, έκανε και δεν πληρώνει. Πήγαινε τις φίρμες εσύ... και πρέπει... Άρεσε ρε που θα πληρώσει. Δεν είναι εύκολο. Άρεσε ρε. Άκουσε μου που σου λέω. Δηλαδή, δηλαδή, πάει τώρα, θα πάει ο Ολυμπιακός στα μπουζούκια λέμε άμα γουστάρει θα πληρώσει. Πήγε ο Μαρινάκης σε ένα παραλιακό μαγαζί. Ήκανε μια ζημιά ο άνθρωπος 100 δραχμές λέμε. Του λένε πρόεδρε άρεσε ότι θες 20 ευρώ. Κι άψε ο 50-70 ο άνθρωπος, έτσι γίνονται αυτά ρε. Ρε κοιμάστε όρθιοι από μάρκετ. Άλλο αν το πει το μαγαζί. Όταν έγινε την εσύ, όταν κλείνει τραπέζι με τους φίλους σου μόνο σαν κούγιας, με τους φίλους σου μόνο και κάνεις 2.000, προφανώς και ο μαγαζάτορας σε τοπική πόλη που είναι Αγιάννου, που είναι Λάζου, που είναι Παναχαϊκή, στην Πάτρα ας πούμε, όχι, σε μια μικρή πόλη, θα σου πει τι 2.000 ευρώ, δεν άσε ένα 1.000. Τίποτα δεν θα αφήσει αυτό, σε σκουδά φύγει. Έκανε και φασαρία στο Βαρελάδι, στη Λάζα, έκανε φασαρία. Έφυγε με τέτοιο, με φασαρία κιόλα. Δεν μπορώ να το. Δεν το λέω εγώ ότι έχει λεφτά. Καλά, είπατε ότι έχει λεφτά. Απλά ίσω ο άλλο δεν πει το επικοινώνησε καλά. Το κάνει από επίδειξη δύναμη. Όταν πάει και αυτό πάει σε μικρέ πόλει. Δεν θα πάει να πληρώσει τώρα την ομάδα. Του λέει εντάξει. Πάει την ομάδα τώρα στην πόλη, θα πληρώσει η ομάδα του. Πού έγινε αυτό. Πλέον είναι καινούριο ομάδα... πλήρωσε στο Αχίλιο, γιατί είναι καινούριο. Είναι κορόιδο. Άσε να πάω, φίρμα άλλος να πληρώσει. Εμείς πάμε πάνω, πληρώνουμε, όταν βγαίνει, ομάδα, όταν βγαίνει την ομάδα, ναι, δεν θα πληρώσει η ομάδα. Γιατί υπήρχε περίπτωση να πάει Λαρισέζο, ας πούμε, και να αφήσει την ομάδα πληρώσει το μαγαζί του. Δεν θα δυνάθει κανένας Λαρισέζο στην ομάδα. Δηλαδή όλη την κριτική που γίνεται απλά αυτό, πούνια, όταν βγαίνει μόνος του, μπάλα επάνω, κάτσε ρε να μάθω. Ρε μπαγκάσες. Δηλαδή η κριτική που κάνετε στον Κούγια πάνω στο ποδόσφαιρο είναι ότι πήρε την ομάδα στα μπουζούκια και δεν πληρώσανε. Όχι. Αυτά είναι η κριτική. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί πλακώνεται σε όποια πόλη πάει. Όχι με του παδού, πώ είχε. Με του παδού έχει δίκιο. Γιατί πλακώνεται στο παδού. Δηλαδή το ποδόσφαιρο του ελληνικού. Στο ποδόσφαιρο του ελληνικό εσύ τι θέλει να έχει. Δηλαδή ένα πρόεδρο να πλακώνεται ή να μην πλακώνεται. Να πλακώνεται ρε σήμερα με τους οπαδούς, με την πόλη. Να πλακώνεται τις διδέσεις. Καλά, οι συμπεριφορές του πολλές φορές ήταν... Έχει να κάνει με αγίους, έχει να κάνει με καλά παιδιά. Αν επίτρεπτε τις κάνει... συμπεριφορές του. Άσε με ρε τώρα. Έφτυχε τον Έλκα Τουρί, το εγκρίνεις αυτό. Φεύγει από την Πάτρα. Πρόπερση, με συγχωρείς, λέει παιδιά που σε διακόπτω. Για τις συμπεριφορές του. Έφτυσε τον Έλκα Τουρί μέσα από τα επιζωπά. Σε τον έβρισε ο Καντουρί. Έλα ρε τώρα πρόεδρος ομάδος αυτής της ποδοσφαιριστής τώρα. Σιγάρε τι έπρεπε. Έτσι, να σας πω λίγο κάτι. Είναι πολύ απλό. Όταν φεύγει ένα από τελευταίο ξεκινήσω. Όταν φεύγει τα Γιάννηνα μάλωσε μόνο με τους οπαδούς. Δεν μάλωσε με όλη την πόλη. Όταν έβγε τη Λάρισα, δεν μάλωσε με όλη την πόλη. Καλά έκανε και εκεί που ήταν αγνώμονες. Όλοι οπαδοί είναι. Όλοι οπαδοί είναι. Δεν είναι οπαδοί όλοι εσύ. Κάτσε μισό λεπτό. Ήρθε ο Κούγια στα Γιάννηνα. Πήγε ο Κούγια στην Κόρυθο. Πήγε ο Κούγια στη Λάρισα. Όλοι οι Λάρισα δεν μπορεί να βγάλει ένα παράγοντα για να μην πάει ο Κούγιας.
Όλα τα Γιάννενα. Ένα παράγοντα δεν είχαν για να μην πάει ο Κούγιας. Όλο το Ηρακλής. Εμένα μου έλεγε ο Ευγενίου, ήταν ένας Παπαβραμίδης πολύ δυνατός. Είναι και πελάτης μας εδώ από ό,τι γνωρίζω ο άνθρωπος. Πολύ δυνατός. Ηρακλειδέας, δεν θέλω λέει να μπλέξω. Ή άμα δεν μπλέκει ο Παπαβραμίδης που είναι δυνατός. Άλλοι δύο-τρεις που δεν είναι δυνατοί. Δεν θα έρθει ένας Κούγιας από την άλλη μεριά της πόλης της χώρας να πάρει τον Ηρακλή. Προφανώς ρε, το εμείς δεν κατηγορούμε τους. Μισό λεπτό. Εμείς δεν κατηγορούμε αυτούς που δεν μπήκαν. Δεν γουστάρανε. Γιατί του λέει θα πω σε περιπέτεια. Θα μπλέξω με τους οργανωμένους. Θα μπλέξω με τους παοξίδες. Θα μπλέξω με τους διαιτητές. Δεν πάει. Ο άλλος θα 72 έχει την τρέλα. Με συγχωρείς. Έχει την τρέλα να ασχοληθεί. Ο ένας δεν πάει. Ο άλλος δεν πάει. Όλη η οικογένεια του Ηρακλή. Ένας δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν στέλνει. Και τι να πω εγώ τον Κούγια, πάρε δρόμο που ήρθε στην πόλη μου να πάρει τον Ηρακλή. Τι να το πω. Έχω καλύτερο. Δεν υπάρχει το πράγμα. Απλά, όχι ρε εσύ. Σε όποια ομάδα και να πήγε δεν υπήρχε καλύτερο. Δεν τη ζήτησε κανένα. Γι' αυτό και δεν υπήρχε. Απλά σου λέω ότι. Αν υπάρχει. Είναι πρόσδεμο του Μητσορέμα, να ξέρει. Θα το πω κάτσε. Τα είπαμε αυτά. Τι θορέμο. Είναι πρόσδεμο του Μητσορέμα, παιδιά. Εντάξει, να σε καλά. Να σε καλά. Θα φανεί ο χρόνο, θα το δείξει. Δεν είμαι ρακλιδέας. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Τέλος πάντων. Έχουμε μια πόντια χοντρή, κοντρή, με μια μύτη γκόντζο, η οποία έχει 10 χρόνια να πάει με άντρα, τη ήρθε ένας μετρίου αναστήματος, μεγάλος, ξέρω εγώ. Τα παραδείγματά σου φοβερά, φοβερά. Θα πει, θέλω το διτσιράπι που είναι ένα 85 παιδαράς. Άντε βρε κοντή τώρα με τη μύτη, την πιπεριά, την τσούσια, που τέτοιο ωραίο γκόμενο, βολέψουμε τον άλλον και άμα σε κάτσει κανένας καλός, πας και με τον καλό. Συγκλονιστικό παράδειγμα. Δεν σ' αρέσει. Πολύ. Βέβαια. Πάμε στο επόμενη γραμμή. Ναι, έλα φίλε. Ξέρεις όμως τι, σήμερα μονοπολίσαμε, ίσως το είχε ημέρα, 2 ώρες φάγαμε με Κούγια. Αλλά το μονοπολίσαμε γιατί το είχε ημέρα. Να πούμε για τον Άρη που είχε εμβολή. Κάνει όλη τη χρονιά το παιδί. Όχι, τον Άρε. Έχει εμβολή το παιδί. Έφαθε εμβολή πνευματική. Τώρα μας είπε ο Πετρωτός ότι. Να είναι γερό το παιδί, περαστικά. Να είναι περαστικά σε όλο τον κόσμο. Και άλλοι πάντανε αθλητές. Δεν έχει. Και ο Καρέλης το παιδί και επανήλθε και πολύ καλό. Επανήλθε και ήταν και πρώτος σκόρερ. Κάνει ο Πάο και τον Άρε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Απόλυα. Είναι απόλυα. Σχεδόν το παιδί. Ισάξια δεν θα πω όπως το Αραούχο, αλλά είναι μια σοβαρή απόλυα για τον Άρη. Είναι κοντά στον κόλλον Άρε πάντου. Βέβαια. Έλα, Βιλενέ. Πάμε. 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 Καλησπέρα, Βιλενέ. Χριστί. Ορισέ. Ακούτε. Σας τα ακούμε. Μάλιστα. Χριστός Ανέστη. Μαγιά του. Αληθώς Ανέστη. Μαγιά του. Μπράβο. Πολύ δυνατός. Εμείς να πεθάνουμε. Είπαμε επί 40 μέρες να το ξέρετε και θέλω να το... Να το κάνετε όλοι αυτό, δηλαδή επί 40 μέρες πρέπει κανονικά να λέτε Χριστός Ανέστη, ούτε γεια σας, ούτε καλημέρα. Τίποτα για να απαντάει ο άλλος Χριστός Ανέστη. Αυτό προσπάθησα να κάνω και όταν ήμουν ένα χρόνο στην Ιρλανδία. Πίστευτο, ήμουν στην Ιρλανδία και εκεί όλοι οι ξένοι το πέτυχαν. Δηλαδή όταν με βλέπανε στον δρόμο, στο δρόμο, του ξέρανε Χριστός Ανέστη και μα απαντήσε. Μου απαντούσαν αληθώς. Απαντούσαν αληθώς Ανέστη, καταλάβατε. Ό,τι πείτε, εμείς δεν τα ξέρουμε. Αληθώς, αληθώς ο κύριος. Δεν τα πάω καλά με αυτά, κυρία Λουκά, δεν τα ξέρω αυτά. Όχι, πρέπει να σας εκπαιδεύσω όλους. Εντάξει, εάν θέλετε να το έχουμε. Είμαι καθηγήτρια φιλόλογος και θα σας εκπαιδεύσω όλους. Θα το έχουμε υπόψη μας, κυρία Λουκά. Ήθελα να ρωτήσω εχθές. Ποιος του ρίχνει και μου λέει τι κάνετε κυρία Λουκά, τι κάνετε, ποιος το ήταν αυτό. Δεν ξέρω ποιος ήταν, κάποιος που μαγεύτηκε από τα λόγια σας, φαντάζομαι. Ηχητικό ήταν αυτό, ηχητικό. Όχι, όχι, ήταν κάποιος πραγματικά ένας άνθρωπος σεβάσμιος, ο οποίος ήθελε να μιλήσει με έντονο, το δημιουργήθηκε μια έξαρτηση. Εκείνη τη στιγμή έλεγα για τα πάθη του Χριστού και άρχισε να ουρλιάζει κάποιος. Ναι. Τι λέει κυρία Λουκά, τι λέει κυρία, τι κύριε μου, την αλήθεια λέω. Εντάξει. Έχει δίκιο. Να είστε καλά, ποιος θα το έχουμε. Ποιος ήταν κύριε αυτό που λέει, ποιος ήταν αυτός. Ο Γρηγόρης ο Κόκκινος ήταν αυτός εδώ, ο συνεργάτης μου, ο χθεσινός. Α, ο κύριε Κόκκινε, γιατί τι πρόβλημα είχατε με αυτά που έλεγα σε. Επειδή και αυτός πιστεύει πολύ, θεώρησε ότι υπερβάλλατε ίσως.
Να είστε καλά, κύριε Λουκά. Να είστε καλά, θα το εφαρμόσουμε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Ο κύριος Κόκκινος ήταν αυτό που τα κάνει αυτά. Ναι. Ναι, ναι, σας ακούμε. Πάμε. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω από Λάρισα, παίρνω. Ναι. Με τον Κωστή έχουμε μιλήσει, αν θυμάται, που λέγαμε για το Πέτα, για τη Λάρισα. Ήσασταν ερωτευμένοι με τον προπονητή της Λάρισας, αν θυμάμαι. Δεν ήμουν ερωτευμένη, ήμουν θαυμάστρια όπως είμαι και με εσάς. Α, με εμένα όχι, ναι, εντάξει, ναι. Θαυμάστρια. Σας ακούω καθημερινά, ναι. Γιατί μίστε μου το όνομα είστε σας. Πολύ ωραίος και περνάμε ωραία, ευχάριστα. Για πείτε μας. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για τον κύριο Κούγια. Ναι. Ο κύριος Κούγιας στη Λάρισα έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα. Αυτό επειδή βρεθήκαν 50 Αλβανοί, μόστερς, γιατί δεν θέλανε να, με τον Κούγια να κάνουν τα χατήρια τους, έκανε πάρα πολύ καλά και απλώς φωνάζανε, τον διώξανε και εγώ τους είπα ότι κάνετε ένα λάθος. Ο Κούγιας ήταν μια χαρά, αλλά δεν τον αφήσαν και οι διαιτητές. Ήτανε μέσα άλλοι παράγοντες μεγάλοι, γιατί έβγαζε πολλές αλήθειες και δεν θέλανε. Και έτσι αντί να τιμωρήσουν τον Κούγια, τιμωρήσανε την ΑΕΛ. Την ΑΕΛ, μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι και στα εστιατόρια που πήγαινε όταν έβλεπε γνωστούς, κερνούσε όλο το μαγαζί. Και στα παράλια όταν ερχόταν, όλοι έχουν να λένε για τον Κούγια και για το. Άρα μόνο η οργάνωση και έτσι. Κυρία, το όνομά σας δεν θυμάμαι. Νίκη. Κυρία Νίκη, μάλλον οι οργανωμένοι είχαν πρόβλημα μαζί του, από ό,τι μου λέτε. Ακριβώς. Ναι. Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ήταν ευγενικός. Έχει βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες. Και απορώ που βγαίνουν όλοι και λένε τον έχουν γνωρίσει. Τον Κούγια έχουν μιλήσει μαζί τους. Ή βλέπουν. Είναι ο ψήφιμος, δεν λέω. Αλλά ναι. Και αυτός κάποιο δίκιο έχει. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο τέλειος. Και αυτός κάπου έχει κάνει λάθη. Αλλά μην τον κρίνουν όλοι. Ο άλλος βγήκε και είπε δεν πληρώνει το εστιατόριο. Πώς λες για κάποιον, τον έχεις δει, ήταν εκεί. Όταν εμείς ξέρουμε ότι στη Λάρισα Μπερμπουάρ άφηνε και βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και εγώ θέλω πάρα πολύ να βγει ο Ηρακλής πρώτος και να δουν οι Λαρισαίοι που είχαν κάποιον που θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Τι κάνει η Λάρισα εκεί με τον Δημοκράτη της Ντόρας. Πώς πάει, γιατί... άμα ήταν Ελληνοδημοκράτης και άμα ήμασταν όπως θα λες με το Μητσοτάκη, εμείς θα ήμασταν πρώτοι αυτή τη στιγμή. Σας έφαγε έτσι δεν είναι. Το ΠΑΟΚ με τον Μασεράκη. Ο κύριος Δαβέλης είναι με την Ντόρα Μπακογιάννη. Η Ντόρα Μπακογιάννη τον πάντρεψε και του βάφτισε τα παιδιά. Τι κουμπαριό είναι αυτό, άμα βγαίνει ο Μασεράκης. Τάμπα κουμπαριό. Πρέπει να έχει και ομάδα. Γιατί δεν βοηθήσα τον Μασεράκη. Δεν μου λες, ακούω και σένα που λες ότι ο. Πώς τον λένε, ποιος είναι ο προπονητής, ο... Πιανού του Ηρακλή. Ο Δερμιτζάκης. Ο Δερμιτζάκης. Ο Δερμιτζάκης, ναι. η Βεριάρα, αυτό άκουγα πέρυσι. Ναι. Η Βεριάρα. Πού είναι η Βεριάρα τώρα. Ναι. Έφυγαν οι κρεματοπότες. Πού είναι αυτή τη στιγμή. Και οι παίκτες είναι απλήρωτοι. Ναι. Τώρα όμως δεν στηρίξανε πολύ, δεν στηρίζουν τον Πανσεραϊκό. Τώρα, ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Πανσεραϊκό. Ναι. Και ο Μελισανίδη θέλει την Κηφισιά. Σωστά τα λέει. Την Κηφισιά τώρα. Σωστά τα λέει η κυρία Νίκη. Να γελάζει με την Κηφισιά. Πού? Η Κηφισιά που έχει 3-4 άτομα, όλοι οι απρόκριμα τη Αθήνα. Όλοι οι Φλόρι επάνω εκεί. Όλοι οι Φλόρι εκεί. Η πιο ματσωμένη στην Κηφισιά είναι. Φλόρι επάνω. Η πιο πλούσια συνοικία. Άντε, μπράβο. Το πιο πλούσιο βόρειο προάστιο. Άρα γιατί να μην κρατήσουν μια ομάδα και να την ανεβάσουν. Είναι ομάδε αυτέ που βάζουν να παίξουν. Γιατί να μην Κορυδαλό θέλουμε, Προοδευτική θέλουμε, Ιωνικό θέλουμε, Παραβατικού θέλουμε, Ηρακλή θέλουμε. Τι να την κάνω την Κηφισιά να πούμε. Αν έχει καλή ομάδα, γιατί να κάνει μετά. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν σέβονται την ιστορία τη ΑΕΛ, όχι τον κόσμο, την ιστορία τη ΑΕΛ. Αυτό με στεναχωρεί όταν μερικοί λένε τα τυριά, τα έτσι, εκείνα. Είναι η πρώτη ομάδα και. Φοβερή αγορά. Πάρα πολύ. Έχει πολύ χρήμα η Λάρισα. Δεν συγκρίνεται με καμία πόλη. Τους έχει, βέβαια. Εγώ δεν είμαι Λαρισαία. Παντρεύτηκα Λαρισαία. Κυρία Νίκη, η φίλη μου εκεί η Λιακούλη. Γιατί την έχω φίλη τη Λιακούλη. Αλήθεια, είναι τώρα. Η Λίτσα είναι φίλη μου. Τι κάνει, είναι κοντά στην ομάδα. Γνωρίζει και το σύζυγό τη. Όχι, την ίδια είχα συνεργαστεί κάποτε. Ο σύζυγός έκανε πόλεμο όμως τον Κούγια, γιατί ήταν δημοσιογράφος.
Η Λίτσα είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα, δυναμική γυναίκα. Η Λίτσα τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά με το ξεκίνημά τη και όλα. Έτσι. Και θα πάει καλά, πιστεύω. Εγώ έτσι πιστεύω. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σας ακούω κάθε μεσημέρι. Σιλάρισα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ακουγόμαστε, Σιλάρισα με. Ναι, ναι. Καλά. Μέσω ίντερνετ, μάλλον, ναι. Όχι, ναι. Νομίζω μας ακούνε. Παίρνει για ένας Γιάννης. Ναι. Ένας Γιάννης τακτικά λοιπόν. Πάμε ένα ακόμα φίλο. Πάμε, ναι. Ένα φίλε. Μ' ακούτε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, άκου να δεις. Προηγουμένως είπες κάτι. Επειδή εγώ σας παρακολουθώ συνέχεια από την Αθήνα παίρνω. Ναι. Είπες θα το δώσεις τρεις παίκτες Ολυμπιακός. Γιατί το πες τυχαία ή σου ξέφυγε. Καθόλου τυχαία, ούτε μου ξέφυγε. Μπράβο. Επειδή εγώ άκουσα τις δηλώσεις του Κούγια, το άκουσα λίγο στο ραδιόφωνο, ναι. Μου θύμισε, άρχισε να λέει, ποιοι είναι οι πρόεδροι της Β' Εθνικής και ποια είναι η Β' Εθνική και αυτό και τάλι. Μου θύμισε το δίδυμο Αυγενάκη-Μαρινάκη να ελέγξουν τη Β' Εθνική. Και εμφανίστηκε ο Κούγιας και μετά από το χάσιμο της ένστασης με το Ηράκλειο. Ναι. Πρόσθετε να δει συμπτώσεις τώρα. Ναι. Που σημαίνει τι. Προσέξτε, μην αποκτήσετε και άλλο παράρτημα. Να και τι υπόψη σας και πολύ καλά τα λέτε, ότι ο Άρης πλέον, ο κύριος Μαρινάκης δεν θέλει να τον βλέπει τον κύριο Καρυπίδη. Για το δύο. Εντάξει, κοιτάξτε να δει. Κάποια στιγμή, όταν οι άλλοι ελέγχουν τα πάντα και εσύ δεν μπορείς να ελέγξεις, υπέρυξ του θα αρχίσουν να λακάνε. Σωστό. Γιατί τους κάνεις κακό τη στιγμή που δεν ελέγχεις. Σωστό. Πρόσεξε μήπως επειδή έχασε τον Καρυπίδη πάει να αποκτήσει τον Ηρακλή. Κακό είναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά αυτή η εμφάνιση κούγια μετά από... Ηρακλή, ή ο Ηρακλής θα είναι Β' Γάμα Εθνική μόνο του... Ή θα πάει να κολλήσει σε ένα μεγάλο. Τελείωσε. Ναι, αλλά το έχω ξαναπεί, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο για τον Άρη. Φίλο να τον είσαι. Μια τόσο ιστορική ομάδα. Έκανε ο Πάοκ με τον Ολυμπιακό, έκανε ο Άρης με τον Ολυμπιακό, έκανε ο Πάοκ με τον Παναθηναϊκό, έκανε ο Ηρακλής με τον Μελισσανίδη, με τον Θεοδωρίδη. Παλιά. Τι ναι. Γίνονται. Ο Αλαφούζος τα βρήκε με τον Μαρινάκη εξαγωνιστικά. Τι λέτε. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα τώρα, δύο παραρτήματα σε μια πόλη. Το ένα ξέχνατο. Δεν είναι και ό,τι ωραίο. Τι να κάνουμε. Ποιος είπε ότι είναι ωραίο. Στη ζωή δεν είναι πάντα ωραία τα πράγματα. Ναι, έχουμε το δέχομαι αυτό. Ναι. Πρέπει να ζούμε και με δεδομένου τώρα ότι. Τα λέμε και ένας... Έχεις δίκιο. Κάνουμε ζιγζάκ πολλές φορές στον κήπο με τα γκάδια. Τι έγινε, εσύ, τι έγινε, κουρεύτηκες, τι έγινε. Κουρεύτηκα. Περιποιήθηκες, τι έκανε. Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Τι έβαλε την κάπα, ναι, σαν τον Παπαγιανόπουλο στα... στο ταξίδι στα Κύθυρα μου ήρθε να πούμε. Λοιπόν, τέλος, δεν προλάβουμε άλλο, έχει πολλές γραμμές. Λοιπόν, έχει πολλές γραμμές, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας ανεχθήκατε. Τα λέμε αύριο. Πάλι εδώ θα είναι ο Σαράντος αύριο και μεθαύριο. Έτσι. Και την Κυριακή. Έτσι.